Ναι, καλημέρα σας. Είναι ο σταθμός? Ναι, ναι. Του μονάχου με πέταξε άχου. Κλασικό, αλλά δεν μπορώ να μην το λέω. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου? Α, η μαύρη μοίρα μου. Αυτό είναι. Μάνα κακομοίρα μου. Εγώ πήρα να ευχηθώ καλή χρονιά. Και γιατί δεν εύχεστε? Με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστούμε. Αλλά δεν έχω βάλει την εκπομπή να την ακούω. Ακούστε την, ντε. Και τι ακούτε, χαζαμάρες? Την εκπομπή να βάλετε. Να το τώρα. Να το, άχω καλαμούκιστη, καλός. Πολύ καλό. Το νέο έτος ακούγεται αλλιώς, πιο γάργαρος. Νομίζω την καρέγκλα τη λέει με δύο γάμα πια. Για πείτε μου. Μία πληροφορία ήθελα να ζητήσω. Είχα ακούσει σε μία εκπομπή στις 5 του μηνός και πήρα να ρωτήσω. Τι, έλα. Τυχερή είμαι, τυχερή είμαι. Τι είστε, τυχερή? Ναι, τυχερή είμαι που έπεσα σε εσά. Τυχερή είστε. Πατήσατε στο Google, αισθάνομαι τυχερή. Πώς? Τίποτα. Ωραία. Τι θέλατε να ρωτήσετε, δεν μου είπατε. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Τι είναι εκεί? Εδώ, εδώ, real. Εντάξει, αλλά θέλω να πω η εκπομπή. Η εκπομπή είναι εδώ. Η εκπομπή που ακούμε, την Ελληνοφρένεια. Αυτή είναι. Εντάξει, αλλά είναι ζωντανή, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο. Μα πήρατε τηλέφωνο, τι μπορούμε να πάρουμε, πήρατε ήδη. Εντάξει, πήρα ήδη, αλλά δεν είπα τίποτε. Πείτε το, ντε. Απλώς λέω και εγώ γιατί τόσο μένω εναντίον του Μητσοτάκη τελευταία και από άλλα ραδιόφωνα. Αφήσατε τον Τσίπρα, τον εγκαταλείψατε με τόσα που κάνει κάθε μέρα γκάφες. Όχι, δεν τον εγκαταλείψαμε καθόλου. Τι πρέπει να πει. Ξαφνικά έγινε συμπαθής ο Μητσοτάκης, ξαφνικά έγινε τίμιος ο Μητσοτάκης. Τι έλεγε τότε στο λαό που ήταν και τα λέτε για τώρα. Τον ακούσαμε τον Αυτιά χθες, τι είπε, δεν είπε τέτοια πράγματα. Εσείς έχετε αλλεργία να ακούτε κακά για Μητσοτάκη, να το δείτε αυτό? Όχι, εγώ το πρόγραμμα που προτείνει. Α, θέλετε, πιστήκατε το πρόγραμμα του Κυριάκου. Μα τα πήρε όλα ήδη ο Τσίπρας, τι έμεινε για το Μητσοτάκη. Καλά, τα πήρε ο Τσίπρας, αλλά μην αγχώνεσαι. Αν θέλει ο Κυριάκος δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει ο Κυριάκος, αν θέλει να σου πάρει την υπόλοιπη σύνταξη. Γιατί είμαστε εγκάθετοι, γι' αυτό γιατί, κύριε. Γιατί μας πληρώνουν. Μας πληρώνουν, κύριε. Σε όλο στην τηλεόραση λέω, ήθελα να σας βλέπω. Χαθήκατε τώρα τελευταία. Είχαμε Χριστούγεννα, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Ναι, το ξέρω. Θα αρχίσετε τώρα πάλι. Θα αρχίσουμε. Ναι, γιατί είναι ωραίες οι εκπομπές. Ωραία, ευχαριστώ. Θέλω να πω, πολύ το στρέφετε τώρα τελευταία εκεί. Ναι, το γυρνάμε, λέτε, το γυρνάμε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κακό να στηρίζουμε και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το στηρίζει, κανείς, θα στηρίξουμε εμείς. Τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ο Κώστας μου στο τηλέφωνο σας. Ωραία. Για το διαμέρισμα στο νέο κόσμο. Ναι, ναι. Εσείς στον παλιό, στο νέο. Το έχουμε, το έχουμε. Δεν ενδιαφέρεστε να τον νοικιάσετε? Ενδιαφέρομαι να τον νοικιάσω. Πόσο είναι? 45 τετραγωνικά. 45. Έχει αέριο? Όχι. Τι έχει? Κανονικά όλα είναι. Τι κανονικά όλα? Να σας πω, εμένα μου είπε ο Κώστας ότι το θέλετε για να το κάνετε μπαρ που έτσι θα λειτουργεί μέχρι τις 2 και μετά τις 2 θα γίνονται άλλα μέσα. Ναι, καλά σας είπε ο Κώστας. Κάτι τέτοιο μου είπε ο Κώστας, τώρα δεν ξέρω. Μ' αρέσει που με εισάγετε στο ζουμί της φάρσας από την αρχή. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Ωραία, πότε θα με παίξετε? Στην πρώτη ευκαιρία, μάλλον ήταν τόσο πετυχημένη. Δηλαδή το παίξατε τόσο καλά. Εγώ σχεδόν δεν κατάλαβα πώς μου τη φέρατε. Έγινε, έγινε. Άντε. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Βλάδιμιρ Κορέα λέγομαι. Γεια σας. Λοιπόν, είμαι αυτός που ήρθα με το Καλάζινγκοφ το πρωί στο αγραφείο του Πασόκ. Πήρα να μην σκίσει κανένα καλτσό. Πήρα την αστυνομία, τους λέω είμαι στα McDonald's στο Σύνταγμα να έρθουν να με συλλάβουν και δεν έρχονται. Να πείτε. Πάνε μόνο Everest γι' αυτό. Και τις χειρομοβίδες εδώ πέρα μαζί μου. Πού είναι η αστυνομία να έρθει να με συλλάβει? Να τι, 1-0. 1-0. Ναι, ναι. Έρχομαι ρε πούτι τώρα, έρχομαι από εκεί. Γεια, έλα. Έρχομαι. Καλτσό παχύβαλε. Σας παρακαλώ, μου λέτε από ποιο βιβλίο σήμερα το πρωί ο κύριος Καμπουράκης διάβαζε αυτό το απόσπασμα? Από τα απομνημονεύματά του. Πιανού τα απομνημονεύματα? Τα δικά του. Δημήτρης Καμπουράκης, τα εγώ μου. Εσείς ο ίδιος είστε? Ναι, ναι, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έκανα παρέμβαση την οικονομία παλιά. Ναι, εγώ. Πάντως κάνετε πιο ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο από ό,τι στην τηλεόραση. Επειδή δεν κάνω στην τηλεόραση, γι' αυτό. Να είστε καλά. Και εσείς. Ναι. Γεια. Γεια σας. Τι θέλετε? Εσείς τι θέλετε? Δεν πήρα εγώ. Συγγνώμη, λάθος. Μπράβο. Ναι, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Απόστολε. Είμαι η Σουλτάνα. Άι, μωρή, Νεολουκά, πού είσαι? Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Τελικώς έχετε δίκιο. Τελικώς το ξέρω. Είναι παπάκι του πάπα. Πού ρε, παιδί μου. Τελικά κατέληξε σε συμπέρασμα. Εκεί είμαι εγώ. Ναι, ναι. Τέλος. Πάει, 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 τέλειος. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Είδες, είναι χρονιά, τάκ. Ναι, το κλεισες. Το κλείσα, ναι. Του, περίμενε.
Ξέρεις ότι και οι ISIS στην κορδέλα τους γράφουν το 666. Αυτοί όλοι μαζί είναι πάντα κεφαλάκια μας, Αποστόλε. Πάνε. Μερικά κεφαλάκια, να σε το δικό σου καλή ώρα. Δεν ξέρω αν είναι και κακή περίπτωση. Αύριο το βράδυ που εμείς έχουμε παραμονή των Θεοφανίων, όλες οι θάλασσες η ώρα 12 τα μεσάνυχτα θα γίνουν γλυκό νερό. Το έχεις ακούσει αυτό από παλιά? Μωρή, εσύ είσαι πάλι ημερολογίτησα. Με δικό σου ημερολόγιο μόνο. Και... δεν συμβαδίζει με τα άλλα ημερολόγια, το καταλαβαίνεις. Έχεις ένα δικό σου και γιορτάζεις μόνος όποτε θες. Τι λες, καλέ, εγώ. Μα είσαι εσύ από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Μου το έχουν πει εμένα. Δεν συμβαδίζει με καμία ημερομηνία. Θε την εκπομπή σου. Άσε μας, μωρή. Που είπες ότι η Παναγία με τον κρίνο κτλ. Δεν είναι με τον κρίνο που έμεινε έγκυος. Είναι με το λόγο, όπως και με το λόγο διαβάζει. Με το λόγο, άσε το διάλογο. Θα σταματήσω να μιλάω. Θα σταματήσω να μιλάω, θα γίνω πολύτεκνος. Έλα, γεια. Ναι. Θα το εσύ να ακούσω Μητσοτάκη. Τι θες? Τι λέγαλε? Λέγεται. Ναι, ναι. Λέγεται. Εσείς πήρατε. Λάθος κάναμε, ξέρω εγώ. Τι ξέρω εγώ, έχεις σηκώσει το τηλέφωνο και λέτε τι θα γίνει? Μπερδευτήκα τα τηλέφωνα, κύριε. Είμαι 90 χρονών, κάνω λάθος εδώ πέρα, όλο κουμπιά είμαι. Μπορείτε να μου δώσετε μια πληροφορία? Ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος που έρχεται στην εκπομπή σας, τι τηλέφωνα έχει? Σε ποια εκπομπή? Δεν πήρα στο Real FM. Ναι, ναι. Ο Real FM έχει πολλές εκπομπές, δεν έχει μία. Το βγάζει τα Σάββατα συνήθως. Ποιος? Ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος. Ποιος τον βγάζει? Έρχεται στην εκπομπή σας. Δεν έρχεται στην εκπομπή μας. Δεν έρχεται στο Real FM κάθε Σάββατο. Ο Real έχει πολλές εκπομπές. Δεν ξέρετε δηλαδή το. Σε ποια εκπομπή? Δεν ξέρετε. Σε ποια εκπομπή, όχι, δεν ξέρω. Δεν μου λέτε. Σε ποια εκπομπή να σας πω? Ναι, σε ποια εκπομπή να μου πείτε. Πρωί, παιδάκι μου, το βγάζει τώρα. Ποιος? Ποιος κάνει Σάββατο κάθε Σάββατο εκπομπή? Πού να ξέρω. Πού να ξέρεις, τότε δεν πήρα σωστά αν είναι. Σωστά πήρες, αλλά παίρνεις καθημερινή, δεν παίρνεις Σάββατο, να ξέρουμε. Ξέρω ποιος κάνει την καθημερινή το πρωί. Τον κύριο Ρίζο, τον εργατολόγο, δεν τον ξέρετε? Δεν τον ξέρουμε, δεν είχαμε τέτοιες γνωριμίες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα. Ναι. Κατανάζες είσαι. Άσε μας, Μαρή Λουκά. Το πολιτικό γραφείο του κυρίου Κούλη εκεί. Εδώ είναι το κολλητικό γραφείο, δεν είναι το πολιτικό, είναι το κολλητικό. Δεν κολλάς αυτά που λέω για κουμάτος, κολλάς όμως μια μαλακή απλόχερα. Μια γουρλωματία, την κολλάς κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι, τον κύριο Κούλη θα ήθελα εγώ, γιατί ακούω στο Real πολύ καλή διαφήμιση για αυτόν και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά εδώ στη Γιδοφρένεια. Μα τον Κούλη θέλετε, είπατε, αποφασίστε τη Γιδοφρένεια, θέλετε ή τον Κούλη. Δώσε μας τον Κούλη και μετά δώσε μας και τη Γιδοφρένεια. Σ' άρεσε, χάρηκες και καλά τώρα. Είμαι με ένα φιλαράκι ρε, και σε παίρνουμε σου. Κάνουμε πλάκα. Εντάξει, τέτοια πλάκα όμως δεν την αντέχω. Δηλαδή, κάνε πλάκα, ρε φίλε, που να μην γελάμε τόσο. Πες το μεροκάματο και είμαστε λιγάκι ξεναχωρεμένοι. Κάνε μας στη πιάτσα είμαστε. Στη πιάτσα είμαστε, τι δεν θα κάνουμε τώρα. Στη πιάτσα, παιδί μου, δεν πάνε μεσημέρι για πιάτσα όμως. Στη πιάτσα μεσημέρι, πόσοι πελάτες να έρθουν να σε γαμίσουν, ε? Τι είπες, μωρή? Πόσοι πελάτες θα έρθουν να σε γαμίσουν στην πιάτσα, αυτό είπα. Αργά, μετά τις 2, στα after. Μετά τις 2, σε σωστό πεζοδρόμιο. Για όλες, άσε το διάλογο. Άσε την παπάτσα τώρα και κάνε διαφήμιση στον Κούλη. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην έρθει ο Κούλης? Πού θες να κάνεις το ΣΥΡΙΖΑ? Σας είδαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, άντε στο διάλογο Κούλης. Για Κούλη είστε. Κούλη σας αξίζει, Κούλη, άντε καμπίτε. Εμείς θα έχουμε πάει στην Ελβετία. Ναι. Εβραίοι, βρέχει. Άι, μωρή, θα μου πει Εβραίο κιόλα, σα τι από το χάμο. Μασόνα. Ναι. Εβραίοι, βρέχει, Εβραίοι. Άι, μωρή, συχτήρι που είσαι και Εβραίοι, συχτήρι από το χάμο. Εβραίο θε. Ναι. Εβραίοι φασίστες, βρε, Εβραίοι. Άι, μωρή, συχτήρα από το χάμο. Εβραίοι. Ού, είστε από εδώ. Μασόνα. Εβραίοι. Ού, μωρή. Είμαι ένας φίλος σου εγώ που σε συμβουλεύω να κάνεις να μπεις στη διαφήμιση για να οικονομήσεις. Έχεις κάποια πρόταση καλή, οικονομική, να γουστάρουμε? Και ψάχνει ο Θήμιος στον ταξιτζή που κρατούσε, που είπε το φλαμπουάρι κράτα γερά, εγώ ήμουν αυτός. Κρατάτε, κρατάτε. Και ξέρεις τι κράταγα? Τι? Τα αρχίδια μου. Α, και του είπες κράτα γερά, τα βάστηξε ο καπετάνιος, τα κοίταξε, τα μάσε, να δει τι του λένε τα αρχίδια, πώς η πυθία μάσα και τα φύλλα. Τα μελούμενα, τα είπε? Μου είπε να δω τι κρατάς εκεί και του τα έδειξα να την κρατάω, κατάλαβες? Ναι. Τα έχεις φωτισμένα ή έτσι στο σκοτάδι? Όχι, φωτισμένα. Είναι τα φωτισμένα που λέμε. Τα αρχίδια, τα Ιλουμινάτη. Μπες στη διαφήμιση, είμαι ένας φίλος εγώ που συγκουμάλαγα με το μηχανάκι στο Σύνταγμα. Παλιά που ήμουν νέος, πότε δεν μαντέχουν μηχανάκια πια. Δεν θυμάσαι το Σύνταγμα που σε έφερνα βόλτες γύρω-γύρω? Πώς δεν θυμάμαι, μια φορά έχω πάει στο Σύνταγμα για γύρισμα. Αυτή τη μια φορά θυμάμαι εσένα. Τον κόλο τον έπιασα. Μου τον έπιασες, Ας τον έπιασα. Μην κατηγορηθώ για σεξισμό σε γυναίκες μόνο. Θέλω να είμαι δίκαιος. Πιάνω και στα αγοράκια, να. Και στους ηλικιωμένους, συντεμένους. Λοιπόν, έλα, γεια. Ο Παστόλης. Ναι, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα το υπογράφω. Δεν μοιάζεται η φωνή, τέλος πάντων. Την παίζω καμιά φορά, την παίζω. Τη φωνή. Α, τώρα μάλιστα. Μην ακούς, την παίζω εγώ, κατευθείαν. Αγάπη μου. Αγάπη μου, μωράκι μου. Θέλω να σε βάλω κάτω να σου κάνω σεξιστικά αστεία.
εμένα τη γριά. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν έχετε δικαίωμα στη χαρά. Τη γριά, τη γριά. Αν τη γριά η κότα έχει το ζουμί. Λοιπόν, δεν την αφήνει τη Λουκά να μιλήσει εκεί να ξεθυμάνει. Δεν που... την μπορώ. Ναι. Φασίστε και βρέφη. Α, εισηχτήρι, Μαρή. Ναι. Real. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Προσπαθώ τώρα 3 μέρες και δεν μπορώ να πιάσω. Δεν σηκώνει κανένας. Πιάσατε όμως τώρα, ε. Έτυχε. Δεν έτυχε. Επιβραβεύτηκαν οι προσπάθειές σας. Δεν θέλω να τα βλέπετε έτσι, σας την τύχη όλα. Τέλος πάντων, τον κύριο Παρτάλη μπορώ να έρθω σε. Τόσο σκόπο για τον Παρτάλη, μισό λεπτό. Παρακαλώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όλοι αλείστε. Ναι, ναι. Μήπως ξέρετε τίποτα για το χαμηλό εισόδημα που είχαν πει. Ναι, θα συνεχίσετε να παίρνετε χαμηλό εισόδημα. Ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Καλό. Να είσαι καλά. Εμπρός. Της γης η κολλασμένη. Τι είναι εκεί? Real FM. Δεν μου λέτε ποιο όνομα κέρδισε στην κλήρωση? Βολτέρος. Βολτέρος. Ναι. Ευχαριστώ. Τηλεφωνώ από το Χαλάνδρι και λέγομαι Φωτεινή Φιλα... Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν μπορείτε εσείς να παρέβετε στο αυριανό Alpha Diri News σε ένα σποτάκι που είδα πριν μερικές μέρες. Έχει μία σκηνή που είναι σε μία πολύ ωραία εκκλησία με ιεράρχες, δεσπότη, πρωτοσύγγελοι, ιερείς. Η διαφορά ήταν ότι τα καλυμμάτια τους ήταν σαν αναποδοκυρισμένη γλάστρα. Οπότε κατάλαβα ότι είναι από τα Βαλκάνια αυτή η ορθόδοξη σκηνή. Δεν ξέρω βέβαια πώς τη σατυρίζει, αλλά θεωρώ απαράδεκτο σε μια τέτοια εκπομπή να βάλει έστω και σποτάκι το θέμα της θρησκείας. Υπάρχει κάπου που μπορώ να απευθυνθώ για να στείλω παρακάτω το μήνυμα? Εδώ γιατί πήρατε? Δεν είστε Real News? Ναι. Εσείς να με φωτίσετε, το τι να κάνω, ποιο να πάρω. Παρ' όλα αυτά, να σας ενημερώσω για κάτι. Το Alpha Diri News έχει να προβληθεί από πέρσι. Στη διαφήμιση. Ποια διαφήμιση? Δεν λέει, δεν υπάρχει διαφήμιση. Ένα σποτάκι είχε. Ναι. Είχε αυτή τη σκηνή. Σε ποιο κανάλι? Στον Αντένα. Γιατί δεν μπαίνετε στον Αντένα? Διότι έχω βαρεθεί να περιμένω στο τηλέφωνο 5-6 φορές. Από χθες άρχισε, συνέχισε, σήμερα δεν απαντάει. Και επειδή ο Χατζηνικολάου πήγε στον Αντένα, θα παίρνετε στο Χατζηνικολάου εδώ για να λύσουμε το θέμα. Και έχει λογική αυτό τώρα? Δεν είναι θέμα λογικής. Να μου πείτε πού πρέπει να απευθυνθώ. Ωραία, θα σας πω. Ωραία. Στον Αντένα. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Μα και εγώ τι να κάνω? Επειδή υπάρχει εδώ επικοινωνία, όπου υπάρχει επικοινωνία θα λύσουν το θέμα. Υπάρχει ένα συμβούλιο. Νομίζω, το Συμβούλιο Λογοκρισίας, ναι. Ωραία. Τι έθιμος είναι? Δεν τον ξέρω. Ούτε εγώ δεν ξέρω, αλλά βρίσκομαι σε βαθιά νερά. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Όχι, δεν μας ενοχλήσατε, παρακαλώ, αλλά κατάλαβες. Κατάλαβα. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια. Yeah. Γκέ ομοφιλόφιλοι, βρε, γκέ ομοφιλόφιλοι. Τι σε νοιάζει, μωρί, εσύ πονάς? Φασίστες. Άι, συχτήρα από το χάμο. Ναι. Ρε, είστε γκέι ομοφιλόφιλοι, ρε, γκέι, ντροπή σας, δεν έχω καμία δουλειά μαζί σας. Δεν είμαστε και τα δύο, να ξέρεις. Δεν είμαστε και τα δύο. Κόκκινοι φασίστες. Με τόσο χρέος στον ΕΦΚΑ και στην εφορία, γκέι δεν είμαστε. Γκέι ομοφιλόφιλοι. Δεν είμαστε, Λιτσανόπους του κερατά είμαστε. Ναι. Δε φασίστες, Εβραίοι. Μωρή Λουκά. Ελένη μου. Ελένη μου, σε ήθελα. Ελένη. Ναι. Καταρχήν ακούγε σαν τον Αμβρόσιο, μου ήρθε ένα Σεμετούλη, τέλος πάντων. Σαν τον Σεραφείμ, μπερδεύτηκα, τους μπερδεύω αυτούς. Σε ήθελα από χθες στο Σύνταγμα, σε έψαχνα. Εγώ είμαι συνέχεια στο Σύνταγμα. Πού ήσουν, μωρή, σε έψαχνα, ήθελα να με καταγγείλεις. Έχουν βγει διάφορες νεολουκάδες εδώ πέρα. Καταγγέλνουν, πώς καταγγέλνεις εσύ τι καταγγέλνεις? Τους σατανιστές, τους αντιχριστιανούς κτλ. Αυτούς, εμάς, ναι. Δεν τρέπεσαι να βρεις τους δεσποτάδες, ρε. Ήθελα να με καταγγείλεις για σεξισμό. Γιατί με καταγγέλνουν κάτι άλλες λουκάδες για σεξισμό, ήθελα και εσύ. Η γνήσια, όχι τώρα η Ντεμέκ. Τι λες, μωρέ, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σε αντίθεση με. Ναι. Ρε, έρχεται το τέλος. Άντε, μωρή, συγκτήρι, έρχεται το τέλος. Έρχεται και δεν έχει έρθει. Άντε, στο διάλογο πια. Δεν έρχεται, λες ψέματα. Είσαι ψέματα, σε καταγγέλω. Λες όλα ψέματα. Α, στο διάλογο μας κοροϊδεύετε όλοι. Ού στο διάλογο το χάμω. Ψεύτες όλοι. Τσίπρας κατάρτισης, μωρή, λες ψέματα. Έρχεται τέλος, τέλος και δεν έρχεται ποτέ. Άντε, στο διάλογο. Ναι. Σατανάδες. Άντε, στο διάλογο, μωρή. Σατανάδες, δεν έχουμε δει κάτι. Όλα λόγια είσαι. Είσαι το τέλος. Πού το, ψεύτρα. Είσαι ψεύτρα, δείξτο. Εξορία. Δείξε, μωρή, το τέλος. Εξορία. Στο Παρίσι, άμα είναι. Η δεύτερη εξορία σας περιμένει. Ποια ήταν η πρώτη? Η δεύτερη εξορία. Είχαμε, μωρή, πρώτη εξορία. Πότε? Το 1945. Δεν ζούσα, μωρή, βλαμμένη. Δεν ζούσα. Τι δεν καταλαβαίνεις?
Ναι. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Έχω πάρει κάπου, έχω πάρει, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχω πάρει στη Real. Ναι. Ναι. Να σας πω, επιτέλους είναι δυνατό να πείτε σε κάποιον στους κυρίους, είναι μοντάζ, δεν είναι μοντάζ, μοντάζ λέει, το μοντάζ, είναι το μοντάζ καλέ, το μοντάζ, είναι ντροπή δηλαδή. Δηλαδή το μοντάζ τι είναι μωρή βλάχα, που μου ήρθες από τη Γαλλία να μου πεις μοντάζ, μοντάζ στη Γαλλία, εδώ πέρα είναι μοντάζ, άσε τα διάλα. Τι λες μωρέ. Αυτό που σου λέω εγώ, ελληνιστή, είστε από αυτούς που μεταφράζετε τα κλαμπ, τα λέτε κλαμπς, πήγαμε στα κλαμπς, άσε το διάλο βλάχα, στα πάρτις. Δεν φτάνει που σε ακούω και να πεις και ευχαριστώ. Να μην με ακούς και να σου πω και κανένα ευχαριστώ. Να το κλείσεις. Βρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Ποια είσαι. Δεν ξέρεις. Μωρή, ποια μπορεί να είσαι και να παίρνεις το ραδιόφωνο τέτοια ώρα στημένη πάνω από το τηλέφωνο. Ποια μπορεί να είσαι, μπορείς να μου πεις. Καθόλου στημένη, πήγα να σου ανοίξω τα μάτια. Αλλά εσένα τα μάτια σου είναι πολύ χαμηλά. Δεν θέλουμε να τα ανοίξουμε τα μάτια. Εμείς, άμα είναι να κάνουμε κάτι με τα μάτια, τα βγάζουμε. Εννοείται ότι τα έχεις βγάλει, αφού δεν βλέπεις και τίποτα μπροστά σου. Αυτό κατάλαβα. Η αράχνη δεν σε αφήνει να καταλάβεις κάτι άλλο. Άιω από εδώ πέρα, βλάχα. Δεν είσαι κακός, ρε βλάκα. Δεν είσαι κακός. Κάνε και λίγο πολιτισμό. Πολιτισμός είναι το μοντάζ, μωρή. Στο διά, στα χωριά σας. Ναι. Ναι. Λέγεται. Ποιος είναι, τη Σούζη θέλω. Ποια? Τη Σούζη. Ποια Σούζη, τρως. Τη Σούζη καλέ, πού πήρα. Ποια Σούζη θες. Βρε, με δουλεύεις. Εγώ σε δουλεύω. Ποιος είσαι, βρε άνθρωπε του Θεού. Θες να σου δώσω τη Σούζη. Ναι. Περιμένεις λίγο. Ναι, ναι. Περίμενε. Ναι. Έλα. Έλα. Ποιος είναι, βρε. Η Σούζη. Αϊντε, δεν είμαστε καλά. Ποια είσαι. Τι σε μέλη, ποια είμαι, εγώ τη Σούζη. Μαρίνε, είσαι. Όχι. Ποια είσαι. Κάποιος βγήκε, δεν ξέρω. Περίμενε λίγο, βρε. Μαρίνε, εσύ. Άντε, με τρελαίνεις, θα δώσω μου τη Σούζη λίγο. Καλή Σούζη είμαι, ποιες είναι. Την αναγνώστη τη Σούζη. Η Σούζη αναγνώστη είμαι. Μαρίνε, εσύ είσαι. Γιατί το λες. Μαρίνα. Ναι, η Μαρία είμαι. Μαρία, έλα, Μαρία μου, τι με θες. Χορεύω τσιφτετέλη, δώστε τη γρήγορα τη Σούζη. Τώρα το τηλέφωνο δεν έχει νόημα το τσιφτετέλη. Πες μου τι θες. Αυτή με είπε να την πάρω τηλέφωνο η Σούζη τώρα. Καλά έκανες και με πήρες. Έτσι θα χανόμαστε, δεν θα μιλάμε στο τηλέφωνο, αποξενωθούμε deep επειδή ο Τέιν ακριβώς. Για δέσιμο. Έλα Μαρία μου, πες τι έκανες σήμερα, τι έχετε φτιάξει. Σήμερα χόρευα όλη μέρα τσιφτετέλη. Δεν μαγείρεψες. Δεν μαγείρεψα τίποτα, δεν μαγείρεψα. Πω, τι θα φάτε, τραχανά που είναι γρήγορο. Τι θα φάμε, ευτυχώς με στείλανε μια πίτα και θα την φάμε. Τι πίτα είναι. Είναι σπανακοτυρόπιτα. Α, και χόρτο μέσα. Ναι, σπανάκι. Τουλάχιστον δεν είναι ορφανή, δεν είναι ωραία ορφανή. Εμείς σου τζουκάκια κάναμε. Α, εσείς πιο ωραίο έχετε. Είχαμε χρόνο γι' αυτό. Δεν κάνουμε τα τσιφτετέλια αυτά τα περιτά. Μαράκι μου, τι να σου πω, τον είδες τον Τσίπρα προχθές. Τον Τσίπρα. Ναι. Όχι, δεν βλέπω τον Τσίπρα μου τη δίνει. Μίλησε και ο Κυριάκος μετά, ο δικός σου. Αχά. Αλλά ήταν ωραίος ο Τσίπρας, 53 λεπτά, απολαυστικός. Α, μπράβο, χαρά στην υπομονή σου. Δεν είχα να κάνω κάτι, είχα μαγειρέψει εγώ. Α, κάθισες και τον είδες, μπράβο. Είσαι για Όσκαρ. Είπε πράγματα που μας αφορούσαν. Μήπως με χρεώνεις τίποτα, βρε. Εγώ. Πώς τη σου λέτε. Ναι, είμαι ροζ γραμμή. Άντε, την ακούω από μέσα, την ακούω, δώσ' την αγρήγορα. Α, την ακούς κιόλας. Ναι. Ακούς διάφορα. Θα φύγω στη δουλειά, δώσ' την αγρήγορα. Γρήγορα, δώσε. Δεν γίνεται, δεν έχω. Να ακούς Τσίπρα πρώτα και μετά. Έλα το λακό. Αποστόλης. Αποστόλα ρε. Τι έγινε. Ρούπα, 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 ρουπακιά. Παολο ρούπα, ρουπακιά, ρούπα. Παολο ρουπακιά, ράκου. Γιατί αγοράζεις το κατουρημένο το αλβανικό. Γιατί, αυτά σου κάνει. Γιατί δεν εκτιμάς το ελληνικό. Αυτά παθαίνεις. Πόπολα ρουπακιά. Λαρουπακιά. Δεν σώζεσαι. Άκου το λινό. Ναι. Πακαμένος ο φίλος. Η συμπάθειά σου. Ναι. Μην μου είσαι δεν είναι. Είναι, είναι, είναι. Όλο δίπλα το τσιμπούρι έχεις γίνει, τσιμπούρι. Είναι, είναι. Αυτός ο κύριος όλο μνημονεύει. Κάνει πεθαμένος, τρέχει, γυρνάει σε τέτοια. Πώς το λένε μωρέ, αυτά τα φέρετρα. Τα έχεις ήδη τα φέρετρα. Αυτά που τσιμπράει τη σημαία από πάνω. Τι έπαθες ρε. Τι κάνουνε ρε, είναι παλαβή. Τι σου λέει παλικάρι μου. Εγώ ζητάω κύριε Τόλιο Μπαρμπαγιάννη, ζητάω την αθώωση και τη. Όχι, βλακίζω. Αποποινικοποίηση είναι η σωστή λέξη, αποποινικοποίηση. Όχι, αποποινικοποίηση. Θέλω την κατάργηση των δεδουλευμένων του. Όχι, πάλι λάθος. Αποποινικοποίηση, άκου σου λέω. Το σωστό είναι αποποινικοποίηση, λοιπόν, αυτό ζητάς εσύ. Αυτό, αυτό. Όλη τη γλάστρα μας στα μπαλκόνια μας, ξέρω, ξέρω. Έλα, 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 άστο, άστο, δεν βγάζει νόημα. Άστο, άστο, δεν έχει. Πάρε με σε άλλη φάση, ξέρεις εσύ. Φάει σοκολάτα, έλα, γεια. Ναι. Α, τα άκου να σου πω. Ειρήνη και Αλέξανδρος. Ειρήνη και Αλέξανδρος. Το ιερό ζευγάρι. Αυτά τα παιδιά πιάσανε. Ρε κόφτο, ρε, 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 σε πειράζει, ρε. Σε πίνει, δεν το πίνει. Σε πίνει, σταμάτα το. Έλα, γεια. Ναι. Ξυπνήστε! Τι ώρα είναι, πτέμ, ωραία, πούστη. Για 5 λεπτά το βάλα παρακάτω. Δεν είστε Έλληνες. Πάρε μου νωρίτερα, τώρα τελευταία στιγμή. Έλληνες, ρε, ντρόπιτα. Το κερατό μου. 5 λεπτά έκλεισα τα μάτια μου, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Έλα, 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 ευχαριστώ, σηκώνομαι, σηκώνομαι. Έλα, βρε Αποστόλη, πού είσαι, Σουλτάνα είμαι. Έλα, μωρή Νεολουκά, πού είσαι. Παίρνω.
Παίρνεις, δεν βρίσκεις όμως, έχεις τόσο καιρό, χάθηκες, ανησυχεί ο κόσμος, ρωτάει. Πού είναι, χάνεις τους βλαμμένους σου, τι έγινε. Δεν το σηκώνεις το τηλέφωνο, πήρα να σε πω. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πνίγει το παράπονο. Που δεν κατάλαβα ποτέ μου τι περνώ, κι αν έχει γίνει η αγωνία μου βουνό. 11, άλλαξε ώρα. Πήρα να σου πω να μην στέλνεις κανέναν ούτε για αστείο στο διάβολο. Πού να το στέλνω, παιδί μου, στον πάνω τον καμένο, πού να το στέλνω. Νομίζεις ότι σε φλερτάρω. Δεν λέω γλυκά ότι είσαι μόνο εσύ, αλλά όλο το real. Πες μου τώρα εσύ μερικά πράγματα. Δεν ήθελα να σου πω κάτι, ευχαριστώ, χάρηκα. Γεια, γεια. Ναι. Δεν είστε Έλληνες. Μωρή, τι έπαθες με την Νεολουκά σήμερα, συλληνιστήκατε, μπράβο. Ξυπνήστε, βρε. Άντε πάλι αυτό το σνους, μωρή. Ξυπνήστε. Μωρή, σε έχω βάλει στην αναβολή, τι με παίρνεις κάθε τόσο. Έλληνες, ρε. Να παίρνεις κάθε 9 λεπτά, άσε με. Αχ, τι να πω για αυτή την ελληνοφρένεια, είναι το κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να πείτε, ότι είναι το κάτι άλλο, τι θα πείτε, κακά δεν θέλω. Αυτό τον Ευθυμάκη, το σοφό, το καλό παιδί και σένα. Και εμείς σοφό τον λέμε, ο Θήμιος σοφός. Μα... σοφέ, το φοράζουμε και σοφέ εδώ μέσα. Αν μας πάει και καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο, βάζουμε καιρό στο τέλος. Πολύ σας αγαπώ. Μωρίνε, ο Λουκά, έχετε Πάσχα, εσείς ή ακόμα. Δεν είμαι Λουκά εγώ. Α, δεν είσαι, σε μπέρδεψα. Κοίταξε να δει. Θρησκευόμουν άτομο είμαι, αλλά θρησκευόμουν, πώς θρησκόληπτη δεν είμαι. Θρησκευόμενο σχήμα λόγου είναι και αυτό. Ο διαχωρισμός είναι χρήσιμος. Το α και το ρ είναι αλτρουιστής και ρεαλιστής. Είναι μεγάλη υπόθεση. Mm-hmm. Και ρομαντικός και αυτά που σκέφτεται ο Θυμάκης καμιά φορά τον ακούω. Ακούω και την αυτηρό καμιά φορά. Τώρα σας ακούω από την κουζίνα. Τα φιλιά μας στην όμορφη κουζίνα. Να είστε καλά. Ναι. Ξυπνήστε! Τι ώρα πήγε πάλι, ρε που... Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Είμαι το εθνικό ξυπνητήρι! Αυτή η μα... και πάντα το ξυπνητήρι να σου σπάει τα νεύρα. Είσαι ο ορισμός του ξυπνητηριού. Αυτό που δεν θες να ακούς να το σπάσεις. Είμαι το εθνικό ξυπνητήρι! Σπάσε, μωρή, σπάσε! Ναι. Ξυπνήστε, ρε! Πάλι! Ξυπνήστε! Μωρή, το κινητό έχει κάθε 9 λεπτά. Εσύ κάθε ένα, άντε στο διάλογο. Είναι σπαστικό αυτό. Δεν πρόλαβα να κλείσω το μάτι ξανά. Άσε με. Τηλεφωνώ από το πρωί και δεν μπορώ να καταφέρω να επικοινωνήσω μαζί σας. Τα φιλιά μου στο μαγευτικό πρωί. Πού βρίσκεται το πρωί? Εδώ και ώρες. Μας έχει αποχαιρετήσει. Α. Θα ήθελα να κάνω μια φάρσα, Αποστόλη. Τι φάρσα, μωρή? Μωρή, αυτό το μωρή. Τέλος πάντων. Θα ήθελα μια φάρσα στην πεθερά μου να κάνω. Έχεις πεθερά? Έχω, ναι, από τώρα. Πόσο είσαι, μωρή? Πόσο με κάνεις? 23. 24. Έλα, σε έφτιαξα. Και έχεις πεθερά? Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Δεν τις κάνω φάρσα. Άσε με τις χαίρομαι τις πεθερές. Να τη πει να με πάρει αυτή. Είναι μια υπερπροστατευτική μάνα. Ενώ τα αγόρια της είναι 40 χρονών, ας πούμε. Είναι μια υπερπροστατευτική μάνα στους τρεις γιους. Και θέλω να κάνεις το εξής. Δεδομένης όλης αυτής της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κτλ. Και επειδή πάντα ήταν πολύ υπερπροστατευτική με τους γιους της. Αποστόλη, μ' ακούς. Τέλειωνε, μωρή, με έφαγες. Δίκιο έχει, πεθερά. Άκουσε με. Αντί να κάθεσαι να μαγειρεύει, κάθεσαι και μιλά μια ώρα στο τηλέφωνο. Θέλω να τη πει ότι και καλά το ΓΕΘΑ, δεν ξέρω ποιες υπηρεσίες είναι αυτές. Καλεί τα παιδιά της να. Ρε παιδί μου να. Μωρή, δεν το έχεις. Άστο. Σε σένα θα κάνω φάρσα. Θα πάρω την πεθερά να μάθω. Σ' αφήνω, γεια, δεν έχει. Ξέχνα το, ξέχνα το, γεια. Έλα, βρε Αποστολή, εγώ είμαι. Άντε πάλι. Είναι δύσκολο. Κάνεις αυτή τη φάρσα ότι και καλά. Καλεί το ΓΕΘΑ σε επιστράτευση. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Και ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν και τα τρία της αγόρια εκεί. Θες εσύ να τη χάσεις σε μια μέρα την πεθερά. Να τελειώνουμε. Έλα, σε παρακαλώ, θα είναι πολύ ωραία. Εντάξει, θα το δω. Αντωνάκο, πήρατε ένα τηλέφωνο σπίτι μου. Ναι, ναι, ήθελα να σας πω ότι τώρα λόγω των προκλήσεων των τουρκικών που έχουμε θα χρειαστεί να κάνουμε επιστράτευση τα τρία παιδιά σας. Τι λόγω των? Των τουρκικών προκλήσεων. Θα κάνουμε μια επιστράτευση για να κάνουμε έτσι μια επανεκπαίδευση στα όπλα. Και έχετε. Ένας είναι εδώ, άλλος λείπει. Πού θα τους βρω? Θα τους βρούμε εμείς. Περιμένει, για πόσες μέρες είναι αυτά? Θα δούμε τώρα, εξαρτάται από τις προκλήσεις. Κανα μήνα σίγουρα. Αυτοί πάντως είναι χωρίς άοπλοι όλοι. Τι άοπλοι, τι είναι, γιοτάδες? Ναι, ναι, γιοτάδες είναι και τρεις. Γιατί τι έβγαλες, τρεις αδερφές έβγαλες? Τι, Τσέχοφ είσαι, τον Τσέχοφ μιλάω. Ναι, τρεις αδερφές έβγαλα. Και είναι και οι τρεις απαλλαγμένοι από όπλα. Ένας για τα πέντε. Καλά, καλά, θα δούμε εμείς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ίσως τους μάθουμε κανένα αεροσκάφος, κάτι. Τώρα κοροϊδεύετε. Τι σας κοροϊδεύω, πρέπει να κάνουν κάτι. Είναι εθνικό καθήκον, πατρίδα πρώτα. Λοιπόν, άμα τους βρείτε, μιλήστε τους μαζί τους. Θα στείλω και τα χαρτιά, θα στείλω. Λοιπόν, γεια σας. Ναι, λέγε. Έλα, ρε, δυνατό. Τον κύριο Βασίλη, ρε, χάσαμε. Πού είναι ο κύριο Βασίλης? Θα χτυπήσει, ξέρει αυτός. Θα χτυπήσει την ώρα που πρέπει. Κάνει μελετημένα χτυπήματα. Κάνει μελετημένα χτυπήματα. Σαν τη 17 Νοέμβρη, ας πούμε, ένα πράγμα, ε. Ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το
Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Υπάρχει Θεός, λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο που είναι ο Θεός. Έρχεται το τέλος σας, πλησιάζει. Αυτός ο σατανικός σας σταθμός το Real θα κλείσει. Κλείνει, γερμανοτσολιάδες σατανάδες. Ήρθε το τέλος σας. Έρχεται, έρχεται, πλησιάζει. Είδες που είναι βαρετό άμα δεν σε βρίζω. Το δες. Ακόμη στη γραμμή είσαι εσύ. Το δες που είναι βαρετό άμα δεν σε βρίζω. Σαν το τούτ του τηλεφώνου. Τούτ, τούτ, έτσι. Ίδια μονότονη, βαρετή. Και σου λέω. Είδες. Μωρή, το θες το βρίσιμο. Άσχετη από το χάμο. Άι, μωρή, Λουκά. Ναι. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Σατανά, μετανιώστε, μετανιώστε, μετάνοια. Μετάνοια, Αποστόλη, μετάνιωσε. Είσαι καλό παιδί, βλέπω. Είσαι καλό παιδί, έχεις καλή ψυχή. Αν μετανιώσεις θα σωθείς. Κατάλαβες. Ελένη. Μετάνοια, ναι, μ' ακούς. Ελένη. Ναι. Λουκά, μ' ακούς. Ναι. Ακούω. Μετάνιωσα. Α, μπράβο, ωραία. Σώθηκα. Βέβαια, αν μετανιώσεις. Σώθηκα, σώθηκα. Πάρ' τα αρχίδια μου, Λουκά, σώθηκα. Γάμω το κερατό μου. Πανταχού παρόνισε, δεν αδειάζεις πουθενά. Το ξέρω. Συνάδελφος είμαι από Χαλκίδα. Δηλαδή τι δουλειά κάνεις? Έκανα. Πρώτα εκεί ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων. Τώρα δεν είμαι πλέον. Α, γι' αυτό συνάδελφος. Πρώην συνάδελφος, να συγγνώμαστε. Να μπω στο θέμα σου. Έχεις ένα τουμπαρισμένο αυτοκίνητο. Ένα Σουζούκι του Φούρναρη. Ναι. Τι έχει πάθει αυτό, ρε φίλε? Τούμπαρε. Ναι. Είναι ανάποδα. Μάλιστα. Πώς το γυρνάμε? Πρέπει να το γυρίσω με έναν τρόπο. Πώς θα γυρίσει αυτό? Σπρώχνω από μία, σπρώχνω από την άλλη. Είναι βαρύ το Σουζούκι. Θα μεγαμίσει ο Φούρναρης με λίγα λόγια. Ναι. Το αυτοκίνητο αυτό, όπως μου τα λέτε, δεν συμφέρει για φτιάξιμο. Μάλλον δεν συμφέρει. Για κουφάρι όμως το πουλάμε κανένα χιλιάρικο. Πολλά είναι, ρε. Πολλά είναι. Πολλά είναι, ρε φίλε. Έχει συναισθηματική αξία μεγάλη όμως. Έχω γαμίσει την κόρη του Φούρναρη μέσα. Α... Μην του το πεις. Όχι, δεν το πω. Ναι. Αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται. Αυτά. Λέγονται. Οπότε καταλαβαίνεις, για μένα δηλαδή θα σπαράξει η καρδιά μου άμα το δώσω φθηνά. Άμα το δώσω ακριβά δεν σπαράζει. Καταλαβαίνεις τώρα την κατάσταση. Δεν μου λες, τη μηχανή την πουλάτε. Το αυτοκίνητο. Ναι. Πες μου τιμή. Τι να σου πω, ρε φιλαράκι, τι να σου πω, ρε. Πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Τρία εκατοστάρικα. Τρία εκατοστάρικα. Τέσσερα. Πέντε. Πέντε. Αν το μοιράσουμε. Πέντε την πουλάω. Και άλλο 1,5 χιλιάρικο το κουφάρι, τα μάξε. Δεν έχει πάθει κάτι, μην νομίζεις τώρα. Λίγο η ροφή έχει μπει. Δεν έχει γίνει από τρακάρισμα. Δεν γύρισε τούμπα από τρακάρισμα. Απλά ήταν η λυσάρα η κόρη του Φούρναρη και κούνα, 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 κούνα στο πηδήσι απάνω. Ε, βέβαια. Ε, γύρισε τα μάξε. Τι, δεν θέλει και πολύ. Τα άλλα, τι κατάσταση βρίσκεται. Πολύ καλή, πολύ καλή κατάσταση. Φρέσκα και τα δέρματα μέσα, έχει δέρμα μέσα. Φρέσκα τα δέρματα μέσα, τα έχω περάσει την ειδική αληφή που προέκυψε μετά το πηδήσι από την τύπησα. Έχουν την κρέμα τους δηλαδή. Αποστόλη, σε ποιο σημείο είσαι, πού μπορώ να το δω το αυτοκίνητο? Πού είναι η παλιά γέφυρα? Ποια είναι η παλιά γέφυρα? Της Χαλκίδας. Ναι. Εκεί που πάει για το στρατόπεδο, τη σχολή του πεζικού. Και τι είναι, ποιο συνεργείο είναι εκεί? Όχι, που γύρισε τούμπα σου λέω. Ναι, όχι, το αυτοκίνητο που είναι τώρα, ρε φίλε. Εκεί το έχουμε ακόμα. Δεν το έχω πάει στο συνεργείο σου λέω, πώς θα το γυρίσουμε, δεν στο έπανε. Μα δεν μου τα πει μαλάκας ο άλλος. Μα είναι μαλάκας. Ναι, καλά, αρχηγός είναι, όχι μαλάκας. Έμα είχαν πάει έξω από τα φανταράκια, ήθελε αυτή φτιαχνόταν να νιώθει ότι έχει φαντάρους μέσα. Μάλιστα. Η κόρη του Φούρναρη περίεργη. Τι να κάνω. Ο άντρας τα τραβάει όλα, εγώ μια φορά πήγα. Τέλος πάντων. Σε ποιο συνεργείο είναι εκεί πέρα? Έχει ένα συνεργείο από εκεί, από πίσω του Καπόλου. Ε, παιδάκι μου, είναι η σχολή πεζικού. Απ' την πίσω μεριά μου λέτε τώρα. Απ' την πίσω μεριά σου λέμε τώρα, μην τσατίζεσαι. Ναι, όχι. Αλλά σε ποιο σημείο, δηλαδή πού? Πίσω από το στρατόπεδο. Ναι, και προς τα πάνω. Και προς τα πάνω. Εκεί που πάνε και λουφάρουν οι φαντάροι από πίσω. Δεν θέλω να τους καρφώσω, αλλά από εκεί. Μάλιστα. Έχουμε κανένα τηλέφωνο του συνεργείου? Δεν το έχω τώρα πάνω μου. Να το δω και να σε πάρω. Δηλαδή, πώς λέγεται το συνεργείο? Καπόλος. Και το έχετε αφήσει εκεί, ε? Όχι, αλλά τέλος πάντων. Όχι, το αυτοκίνητο λέει είναι εκεί τώρα. Ναι, 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 εκεί. Συνεργείο Καπόλος. Ναι. Ωραία. Άλλο τηλέφωνο εσύ, Αποστόλη, έχεις? Όχι, όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι, αλλά δεν το σηκώνεις, παιδί μου. Αφού το σήκωσα, πώς δεν το σηκώνω? Ναι, σε είχα πάρει και προηγουμένως κάνα δύο φορές, αλλά πάλι. Ε, θα είχα δουλειά. Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι εσύ, Αποστόλη? Με εκπομπές γενικώς ραδιοφωνικές. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, Αποστόλη, να πάω να το δω. Ναι. Και το συζητάμε πάλι, ξέρω εγώ. Μάθε όμως και εσύ κάτι. Έγινε, θα σε πάρω εγώ πριν πας, θα σε πάρω, μην πας τσάμπα. Θα σε πάρω να σου πω στοιχεία. Έλα, να σε καλά. Εντάξει, περιμένω, έτσι. Ναι, βέβαια, άλλη μόνο. Έλα, γεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Γεια, γεια.
Μ' αρέσει που λες για τους άλλους, για τα φάρμακα. Εσύ τι παίρνεις, ρε γαμώ το κέρατό μου, κάθε μέρα? Δεν το καταλάβω. Δεν παίρνω, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν παίρνω. Κάτι παίρνεις. Επίσης, πρέπει να παίρνω. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί η Λουκά να σε γουστάρει? Τρομάζω στην ιδέα, αλλά ναι. Το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Να το δεις. Μακάρι, δεν κατάλαβα. Για όλους μας υπάρχει ένας. Μπορεί εγώ να είμαι για τη Λουκά και αυτή για μένα. Γιατί που είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Θα κριθούμε από τη σχέση που θα κάνουμε. Μην κοιτάς τώρα αν ταιριάζουμε οπτικά. Τι είναι αυτές τις μαλακίες? Επίσης, πάντα η γκόμενα η γαμάτη πάει με το μαλάκα, δεν το λέμε? Κοίτα τι ωραία γκόμενα με πήγε με το μαλάκα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο μαλάκας. Μην κρίνεις από την εικόνα. Άντε καλά. Σκέψου τους απογόνους που μπορούν να βγουν από αυτή τη σύνθεση. Παναγία. Είδες ο γουρλωμάτης, ο Κούλης. Ο επόμενος τώρα να λέμε, ο επόμενος. Τον έφαγε το θείο. Και μην μου πεις ότι έλεξε το συμβόλαιο όπως είπε ο Στραβελάκης το πρωί. Ο Χατζηνικολάου, αφού σου λέει ο υποβολέας από μέσα γυναίκα, ο Χατζηνικολάου, γιατί δεν σε λέει Στραβελάκη, γιατί δεν την ακούς? Ρε ο Στραβελάκης. Ναι, αλλά σου είπε γυναίκα κάτι άλλο, το άκουσα εγώ. Φέρε μου τη γυναίκα να μιλήσω. Το Σεπτέμβρη έκανε ο Γιώργος. Να μην σε νοιάζει τι έκανε, φέρε τη γυναίκα να μιλήσω που τα ξέρει καλά. Βρε τον έφαγε ο Χατζηνικολάου, σου μιλάω. Ξέρει καλύτερα. Όσο για τη Θεσσαλονίκη που τον είδαμε. Χθες ήτανε καμιά διακοσαριά κάτι έτοιμα, μυρίζανε μνημόσυνα οι πιο πολλοί. Θα προλάβουν να ψηφίσουν άμα γίνουν εκλογές. Γελάει δικιά σου μέσα. Τέσσερα άτομα είχε νεάρι. Δώστε μου να τη μιλήσω. Αυτό που είστε τόσο άντρες. Δώσε να μιλήσει και η γυναίκα. Δώσε ρόλο στη γυναίκα. Πάρτινε, βρε. Έμα φέρτε. Έλα, κυρά. Έλα, σε θέλει. Έλα το λιβού. Έλα, κυρά, τι κάνεις? Γιατί δεν σε αφήνει να μιλήσει και τα λες από πίσω μόνο? Έλα, όλο αυτό θέλει να σου μιλάει. Ποπο, τι φαλοκρατική οικογένεια. Μωρηφεμένη, βγάλε τα βυζιά έξω να διαδηλώσει. Πού είναι τα δικαιώματα της γυναίκας έχει μόνο στην κουζίνα κλεισμένη και να κάνει τον υποβολέα? Όχι, με βγάζει, με βγάζει. Πού σε πάει? Και βόρτα, να φάμε σουβλάκι, να πιει μια μπυρίτσα, με βγάζει. Καλά, από ποια Αθήνα με παίρνει? Από ποια Αθήνα με παίρνει? Γίνονται αυτά, άντε μακάρι. Πόσο χρόνο είστε? Για πες πόσο. 60. 70. Εντάξει, έριξα λίγο για οικονομικούς λόγους. Ο γέρος πόσο είναι? 75. Στιχτεί τον κολόγερα. Τρώει και σουβλάκι στην ηλικία. Δεν κοιτάει να φάει κανένα βραστό κοτόπουλο ανάλατο? Α, ανάλατο κοτόπουλο, ναι. Είμαστε 55 χρόνια μαζί. Εσείς έχετε κάνει και τα Silver Anniversary και τα Golden όλα. Ναι, ναι, ναι. Και τα Golden, τα Sours, αυτή η ηλικία πρέπει. Να σου πω, από πού με παίρνετε? Να φιάλει. Α, πέρα κερατσίνη. Κερατσίνη, ναι. Ναι, ναι, ξέρω. Ωραίο ζευγάρι, να μ' αρέσετε. Να παίρνει. Ναι. Να σου δίνει και εσένα να μιλάς, όλο με το γέρο μιλάω. Ναι. Παιδιά, εγγόνια έχετε? Ένα γιο που είναι 52, η κόρη μου 42. Έχω τρία εγγόνια, σπουδάζει η εγγόνα μου μια στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστήμιο Βιολογία. Και δεν το μαζεύουνε το γέρο, τον αφήνουν να λέει τέτοια στο ραδιόφωνο? Να τη βγάζει την κυρία για σουβλάκι, ακούς γέρο? Ναι, ναι. Και σινεμά να την πας. Ακούς γέρο, λέει. Έλα ρε πουτλάκι, τι κάνει? Το λακό. Ρε φίλε, αραίωσε το λίγο, στο έχω πει. Βαλούρδε. 1-2 τη μέρα είναι εντάξει. Βαλούρδε. Λίγο αραίωσε το. Είπαμε φαρμακευτική αυτή η κάναβη, κατάχρηση μυρίζομαι. Μάντησε. Σόπα, δεν θέλει και πολύ. Μάτισα τα δαφνόφυλλα και το έβγαλα. Λέγε. Είσαι αληθινός ή ψεύτικος? Ντεμεκ. Γιατί ψαρώνει συνέχεια? Ντεμεκ. Δεν σηκώνει πλάκε καθόλου με τίποτα εσύ? Όχι, είμαι ντάις, είμαι σκληρός. Γιατί είναι παγάς? Είμαι σκληρός, τι γιατί, γιατί έτσι γεννήθηκα. Τόσο σκληρός? Ναι. Κανείς. Πολύ. Άρε που τα. Ωρε παιδί. Άντε, καλή Ομόνοια. Κύριος Απόστολος. Ναι, αυτός. Το τηλέφωνο σας μου το έχει δώσει το συνεννόματό σας ο Απόστολος ο Πάγκαλος από μια σχολή οδηγών που είναι. Ναι. Επειδή με έχει γράψει αυτή η τροχέα, μου είπε: μπορείτε εσείς έχετε γνωριμίες να μας φέρετε το δίπλωμα πίσω γιατί μου το πήρανε. Αλλά είναι λίγο τα λεφτά πολλά αυτά που ζητήσατε. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Όχι. 3.000 είναι πολλά, ρε φίλε. Ωραία, όχι. Δεν με ρώτησα αν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Τι θες? Επειδή μεσολάβησε ο Πάγκαλος, ο ξάδερφος του γνωστού. Ναι, και τι θες? Είμαι συλλάβης ο ξάδερφος, ο γνωστός, και θα κάνουμε το γνωστό επειδή αυτά είναι του παλιού συστήματος. Όχι, ξέχνα το, θα πληρώσω και τα. Δεν μπορείτε εσύ? Μπορώ, δεν θέλω. Μόνο με 3.000? Ναι, μόνο με 3.000. Με 3.000 δεν έχω θέμα ηθικό. Είναι λίγο δύσκολα, δηλαδή. Κρίμα. Πω, με στεναχωρεί αυτό. Δεν μπορούμε κάτι άλλο, σε παρακαλώ, να είναι επίγον, δηλαδή. Και για μένα, είναι επίγον τα 3.000, δεν έχω να καλύψω τρύπες. Είμαι οδηγός Δαλίκας και μου το πήρανε το δίπλωμα οι άθλοι. Να πάνε τα καταγγείλεις, είδα κάτι λαμογές ένας διοικητής τροχέας, ζήταγε κάτι λαμογές να του δώσουν κάτι φακελάκια. Βάζει τεράστιες κλήσεις. Πήγε να βρες αυτόν που ζητάει φακελάκια από τους οδηγούς. Να του δούμε ένα χιλιάρικο μπορεί να στεσβήσει. Στην Πάτρα με γράψανε εκεί. Στην Πάτρα να πας. Μήπως πήρα λάθος και με κοροϊδεύεται, κύριε? Όχι, καλέ, σε παρακαλώ. Ναι. Το βάλατε αυτό εκεί πέρα, με είδατε? Έλα μωρή Λουκά. Με είδατε με το Μητσοτάκη που τον διέκοψα. Αυτό έγινε χαμός. Δεν το βάλαμε. Γιατί δεν το βάλατε στην Ελληνοφρένεια? Δεν είχε καλό πλάνο, Ελένη. Να σου πω. Ναι, είσαι καλά, δεν βάλατε το πιο βασικό. Μόνο την έκφραση του Μητσοτάκη όταν
εσύ που ξέρεις την έκφραση. Φώναξα! Ναι, ναι, εσύ που το έμαθες, πού το ξέρεις. Είστε του Σατανά, Γερμανοί προδότες, διέκοψα το Μητσοτάκη. Δεν ήξερα ότι ήταν αυτό. Καλά, μωρή, δεν είχε κανέναν ιρμό σοβαρό που τον διέκοψε, σιγά το πράγμα. Μαλακίες λέει, λες και γίνανε ιρμό, τον διέκοψε και τώρα τον έχασε. Σιγά. Είδες το βίντεο, το είδες πρώτα απ' όλα. Εγώ το είδα, εσύ που το είδες. Στο ίντερνετ. Α, όλα τα βλέπεις. Το είδες το βίντεο, είδες την έκφραση, το φόβο του Μητσοτάκη. Ναι, ναι, τρεις και μία το πήγε. Και δεν θα το βάλετε. Θα το βάλουμε. Πότε, την επόμενη. Ναι. Δευτέρα ή Τρίτη. Δεν θα σου κάνω και προγραμματισμό, θα δω. Α, ωραία, μου το υπόσχεσαι. Καλέ, σταυρόφυλάω. Απλά φρόντισε στο επόμενο ντου που κάνεις να έχεις καλύτερο φωτισμό. Την ώρα που σε μαζεύουν οι μπάτσι είναι πολύ σκοτεινό. Θέλω να σε οργανώσω λίγο, Μωρή Λουκά. Έχεις σκοπό να μπεις σε ένα διάδρομο μέσα για να φτάσεις στον Κυριάκο. Η πρώτη δουλειά που θα κάνεις θα είναι να ανάβεις τα φώτα. Βρες ένα γαμμένο διακόπτη. Δεν σε κοροϊδεύω, δεν φαίνεσαι, είναι σκοτάδι, δεν έχω καλό πλάνο. Άναψε το φως και μετά θα τραβήξουν οι κάμερες. Θέλουμε φως. Ναι. Πόλεμος, πόλεμος, αγώνας, χαμός. Και καλή ελευθερία σε αυτή τη χώρα. Έχετε αποκλειστικά. Έχω ακόμη δύο συλλήψεις. Την 75η. Άκου εδώ, μωρή. Συλλήψη. Άκου εδώ, μωρή. Σε μένα θα ακούς. Άστα αυτά, άκου εδώ, να σου πω. Τι. Έχεις τάμπλετ. Ναι, γιατί. Όχι, αυτό να ξέρω που βλέπεις του ίντερνετ τα πράγματα. Αυτό θέλω να ξέρω. Γιατί. Θες να σου πω κάτι λίγο, Ελένη. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ναι, γιατί. Είσαι του Σατανά. Εγώ προσωπικά. Ναι. Αντίχριστο αυτό που κάνεις που έχεις τάμπλετ. Είναι του Σατανά του τάμπλετ, άρα είσαι και εσύ του Σατανά. Έχω υπολογιστή, έχω τάμπλετ, έχω τα πάντα. Τα πάντα έχεις, ε. Δεν είναι αμαρτία αυτά. Αμαρτία είναι, είσαι γερμανόφιλη. Εγώ με βρε, είσαι καλά τρελάθηκε. Είσαι γερμανόφιλη του Σατανά. Βρε, τι λες, μωρή. Πούστα από το χάμο, σε ξεβράκωσα και σένα. Γεια σου, λέ. Γεια. Για μια αγγελία τηλεφωνώ. Τι αγγελία? Ένα μουλάρι. Τι αγγελία, λέω. Ένα μουλάρι, ρε φίλε, ένα μουλάρι, ναι. Ένα μουλάρι. Ναι. Ωραία. Για πες μου γι' αυτό, υπάρχει ακόμα ή όχι. Το μουλάρι υπάρχει. Πώς δεν υπάρχουν μουλάρια? Το λέμε Άρη. Άρη στο μουλάρι. Θα πρέπει να κρατήσετε το όνομα γιατί δεν ακούει άλλο. Δεν άκουσα τίποτα. Λέω θα πρέπει να κρατήσετε το όνομα. Το λέμε Άρη. Του φοράμε και ταυτότητα στο πόδι. Άρη στο μουλάρι. Μουλάρι! Φωνάζεις. Είναι μουλάς κανονικά. Είναι μουλάς. Είναι μουλάρι μόνο ματρεπώνυμο, δεν είναι αστεία. Εσείς θέλετε το μουλάρι? Ναι. Για ποια χρήση? Δεν υπάρχει για ποια χρήση, θέλω το μουλάρι. Δεν πιστεύω αν θέλετε να μεγαλώσει να το φάτε. Εμείς το έχουμε αγαπήσει, έχουμε δεθεί. Για αγροτικές δουλειές το θέλω, ρε μεγάλε. Α, θα του κολλάτε όμως το κάτι του. Βγαίνουν αύριο μεθαύριο στη σύνταξη αυτά και δεν έχουν σύνταξη να πάρουν. Έχει βάλει ο Τσίπρας ασφαλιστικές φορές και στα μουλάρια. Δεν θέλω αδήλωτη εργασία. Εμείς το έχουμε στα οπα-οπα. Το έχετε τελικά ή... Το έχουμε το μουλάρι, κύριε, θα κολλήσει τένσιμο όμως, δεν το πάρετε μαύρα. Ωραία, κάποιο τηλέφωνο γι' αυτό δικό σου είναι, αλλού είναι, τι γίνεται? Αυτό που με πήρες είναι. Ωραία, πού θα βρεθούμε να το δω? Πέρα από το χωράφι το απόγευμα σήμερα. Αλλά θέλω να είσαι καλοντημένος, δεν το δίνω όπου κι όπου, να είσαι γαμπρός. Καλά, άστο ρε μεγάλη, εντάξει. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα, επειδή έχω μερικούς όρους, δεν το πουλήσω όπως και όπως. Ρε φίλε, υπάρχει το μουλάρι, πλάκα μου κάνεις. Υπάρχει το μουλάρι, ρε φίλε. Ωραία, πότε θα. Εγώ σήμερα δεν μπορώ, είμαι από Τρίπολη. Πότε να έρθω? Είμαι έξω από Τρίπολη, πότε να έρθω? Ωραία, πόση ώρα θες να είσαι μέχρι εδώ? Σήμερα δεν μπορώ να έρθω, αλλά θέλω 4-5 ώρες. 3-4 ώρες. Δηλαδή θα κάνεις ταξίδι 4 ώρες να πάρεις ένα μουλάρι. Ναι. Να κάνεις. Γι' αυτό και σε πείραξε μετά που σου λέω να ντυθείς γαμπρός. Θα κάνεις τον κόπο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στον δρόμο. Ας είσαι εσύ έτοιμος, σε μια εκκλησία θα την πας. Είτε θα παντρευτείς το μουλάρι, είτε καμιά καρυδιά. Κερασιά, δεν ξέρω τι κάσες βάζουν πια. Δεν μου είπες πότε να μπορείς να πάρει. Τι εννοείς τι μουλάρι είναι? Ντάτσουν, τι μουλάρι είναι? Θες μάρκα, τη μάρκα του μουλαριού? Ψηλό κοντό αρσενικό θηλυκό, τιμή πόσο είναι? Είναι ψηλό κοντό θηλυκό αρσενικό. Καλά, έλα, γεια ρε φίλε, εντάξει. Κάτσε, περίμενε ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να έχει το μουλάρι, δεν μπορεί να έχει προτιμήσεις. Δεν και καλά το μουλάρι έχει ένα τσουτσούνι, ας πούμε, είναι αρσενικό. Και άμα το γλεντάει το πράγμα, δεν μπορεί να ζήσει ελεύθερα. Κομπλεξική όλη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Έλα να σου πω εσένα, γιατί δεν το βάλατε καθόλου, δεν το βάλατε στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια αυτό με το δικό, με το... Άσε μας, Μωρή Λουκά, που θα βάλουμε συνέχεια το βιντεάκι σου. Δεν το βάλατε? Όχι, δεν το βάλαμε και δεν θέλαμε να το βάλουμε. Άσε, στήρα από το χάμο. Θα το βάλετε τη Δευτέρα. Δεν θα το βάλουμε, παράταμε. Δεν θα μας κάνει πρόγραμμα στην εκπομπή. Άσε, στήρα από το χάμο. Το βάλετε τώρα. Δεν το βάζουμε. Είσαι του Σατανά. Δεν θα προβάλλω εγώ άνθρωπο του Σατανά. Έχει τάμπλετ, μου τα πες. Άσε, είστε του Σατανά, δεν εμεί είμαστε του Σατανά και το λέμε, δεν τρεπόμαστε. Εσύ μωρή που το παίζεις τρίσκα και παραμυθιάζεις τον κόσμο. Άισιχτηρ, έχεις τάμπλετ? Έχεις τάμπλετ, όχι, εδώ θα ξεβρακωθείς. Κουμούνια, Ναζί, Ναζί. Εμάς μουνιά είπες. Είστε η πραγματική Ναζί. Μουνιά η κουμούνια. Η Ναζί είστε εσείς, ρε παλιό κουμούνια. Άισιχτηρ από εδώ, ακουμούνια. Η Ναζί, πραγματική Ναζί είστε εσείς, ρε. Ελένη. Χειρότερη και από το Χίτλερ. Ελένη. Ακόμη χειρότερη.
ξέρει και από το Χίτλερ. Ναι, το ξέρω αυτό. Ελένη. Να, τώρα μου λες Ελένη. Να σου πω, Ελένη, θα το βάλω τελικά. Εντάξει. Τη Δευτέρα. Μωρή, μπες μέσα μόνη σου. Τράβα, πάρε ένα πουκάμισο με μακρύ χέρι και δες το πίσω, τράβα μόνη σου. Πες ήρθα. Τι λες, μωρέ, δεν κατάλαβα. Τα χέρια δες τα πίσω μόνη σου, τέλειωνε. Δεν άκουσα. Γεια. Πες, μωρέ, δεν ακούω τι λες. Κάτι δικά μου, αντιχριστιανικά. Γεια, γεια. Βρε, έλα σου πω. Έλα, Λένη, τι γίνεται. Η Λαμπύρη Μπύρη είπε ότι θα το δείξει η Ελληνοφρένεια. Το είπανε δύο από τη Λαμπύρη. Δεν μου το είπε το τόπι, Λαμπύρη Μπύρη. Άκουσα εγώ στο δείξει. Να το βάλω, δεν το ήξερα. Το είχε πει Λαμπύρη Μπύρη, νόμιζα κανένα Ρόιτερ, κάτι καράκι ω γε. Η Λαμπύρη το είπε για σας. Ναι, αλλά δεν το είπε από την αρχή που να το ξέρω ότι θα το βάλω. Ότι το είχε πει η Λαμπύρη. Τώρα θα το βάλω. Κοίταξε το βίντεο να. Ναι, δεν το ήξερα. Θα το βάλω, θα το βάλω. Αλήθεια σου λέω, η ίδια η Λαμπύρη στην εκπομπή Λαμπύρη Μπύρη. Άλλη θα μας βάλει Ελληνοφρένεια. Δεν το είπε καμιά πανελίστρια, κανένα τσόκαρο, κανένα τσόλι. Και δίπλα δημοσιογράφος, αυτός πώς το λένε ο Φαλακρός το παιδί. Δεν είναι δημοσιογράφος, αυτή μη σε ταράξω. Αυτός εκεί που άμα τον ποτίσει θα βγάλει κλαδί στα αυτή. Ναι, από το Star Channel, θυμάσαι που την ακολουθεί. Από το Star Channel. Ποιος ακολουθεί τη Λαμπύρη, παιδί μου, δεν την ακολουθούν τηλεθεία, δεν την ακολουθεί άλλος. Ρε, στο πάνε δεν είναι η Λαμπύρη με τα Ξανθιά, η κοπέλα αυτή και δίπλα της ένα φαλακρό παιδί. Τώρα αλήθεια, πότε τα προλαβαίνεις, πες μου, πας στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει ντου. Έξω από το μαξί μου. Τη Λαμπύρη Μπύρη, Ελληνοφρένεια ραδιοφωνική, τηλεοπτική. Τι στο διάλογο, πού τα προλαβαίνεις όλα αυτά. Τα προλαβαίνω, τι να κάνω. Όχι, θέλω να μου πεις τον προγραμματισμό. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί. Κατάλαβες, είναι αυτό που βγαίνει και στο ίντερνετ. Τα έκανε όλα αυτά η Λουκά γιατί είχε πρόγραμμα. Δεν ακούστη σου λέω, το είπε και η Λαμπύρη και ο δημοσιογράφος δίπλα της. Τέλειωσε, τέλειωσε. Άπαξ και το είπε η Λαμπύρη, τέλειωσε. Δύο το είπανε, δύο. Δύο. Δεν είναι λίγη. Άλλος ο δημοσιογράφος σου λέω. Θα το βάλω γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει έγκυρη πηγή. Η Ελληνοφρένεια τους, τώρα τους απογοήτευσες. Απογοήτευσες, Λαμπύρη Μπύρη, μη με σκάς. Ναι, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι, είμαι από Ρόδο, τηλεφωνώ. Είμαι ο κύριος Γιώργος με τα λευκά είδη και είμαι με το συνεταίρο μου. Γεια σας. Απλά τα λευκά γαριάζουν εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα λευκά είδη. Ναι. Μπορείς να βάλετε και άλλα χρώματα. Δεν το άρεσε, αγαπητέ, το κάλυμα που μας έκανες για το αυτοκίνητο, το σετ. Πάρτε να σας τα πει ο ίδιος, αγαπητέ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι πρόβλημα έχει το κάλυμα. Άκουσε να δεις, κύριε Αποστόλη, τα καλύματα που μας έβαλε συνέχεια βγαίνουν από τη θέση τους. Ωραία, να μην τα βγάζετε, να μην κάνετε περίεργες κινήσεις. Εγώ το κάνω, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ. Πώς βγαίνει από τη θέση σου το κάλυμα. Εγώ τα έβαλα για να κάθεσαι, όχι να κολοτρίβεσαι πάνω. Α, εγώ δεν κολοτρίβομαι. Συνέχεια βγαίνει από τη θέση του. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να κάνεις ένα απλό κάθισμα καθημερινό, οικογενειακό. Μπαίνεις, κάθεσαι. Οδηγάς, φεύγεις. Όχι να τρίβεις όλη την ώρα να κάνεις κλανιές περαδόθε για να αντιστρίψεις το κάθισμα να μην ακούγονται. Τα ξέρω εγώ αυτά. Άσε και τα κομμενίσματα πάνω στα καθίσματα. Εμένα μου είπαν είσαι οικογενειάρχης και έκανε οικογενειακό ράψιμο. Μα εδώ είναι για αυτοκίνητο. Δεν είπαμε για κάλυμα για πολυθρόνα. Για αυτοκίνητο λέω κι εγώ. Για αυτοκίνητο. Τι θα γίνει στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μπαίνουμε, οδηγάμε, συνοδηγάμε, καθόμαστε επιβάτες. Δεν είχε ιδέα φαίνεται. Εγώ προσβάλλει την επιχείρηση. Μου. Συγγνώμη! Τι, βέβαια, καλά κάνεις και εσύ τα συγγνώμη, γιατί θα σε πάρει ο διάολος. Θα σε πάρει ο διάολος που λες για την επιχείρηση τέτοια πράγματα. Θα σε πάρει ο διάολος, μα τα λεφτά μου να συνηθίσω. Να σου πω, τα βλέπεις, κοίτα λίγο τον ουρανό. Να τα, πάρτα. Πάρτα, α τα βάλει τον κόλο σου, ρε μαλάκα. Ω, τα έχω φάει ήδη, άστο. Άντε να χαίρεσαι τα καλύματα. Τσαμπίκο! Κύριε Αποστόλη, τα βρήκατε τελικά. Τελικά ναι, πήγε πολύ καλά. Τα χρήματα ή όχι. Ναι, όχι, θα μου τα επιστρέψει. Θα κάνω εγώ τη διόρθωση. Θα του επιστρέψω και τα χρήματα, άμα δεν είναι ικανοποιημένο, όλα καλά. Για πάρτε εδώ να συνοηθεί πιο καλά. Συνοήθηκα. Α, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη. Ο ίδιος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν είναι εύκολο, θέλω να πάρεις τηλέφωνο μια φίλη μας. Δεν είναι. Κάνεις πλάκα. Δεν γίνεται. Γιατί. Δεν μου κάνεις ερώτηση. Μου λες αν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται. Μπούλο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χιλόπιτα. Τόλι, σε παρακαλούμε. Σε παρακαλούμε. Φωτό. Φωτό. Έλα, σε παρακαλώ. Φωτό. Κάνω ό,τι μπορείς. Φωτό. Θέλω να την ξεφτυλίσεις. Τι λέει φωτό, τι σου έκανε. Τίποτα, καλέ φίλη μας είναι. Ναι, τα ξέρω αυτά. Πολύ κολλητή πρέπει να είναι. Επιστήθεια, φίλη. Επιστήθεια με τι νούμερο στήθεια όμως. Είναι υπερβολικά σοβαρή και μας έχει σπάσει τα νεύρα. Ψάχνει απεγνωσμένα για πολύ σοβαρή δουλειά και θέλω να την πάρει να τη πει για ροζ αγγελίες. Πόσο χρονών είναι, 26. Καλό κομμάτι. Καλό. Πάρα πολύ. Του Μπανέιρο. Τι τηλέφωνο, μωρή. Βίζει, κόλλα πίσω εδώ. Λοιπόν, λέγει τηλέφωνο. 697. Δεν θέλω, να πάρει αυτή η πέστη. Σε παρακαλώ. Πέστη, δεν γίνεται έτσι. Δουλειά, σε ενημερώνω πώς γίνεται. Αποστολή! Έλα, μωρή. Σ' ακούμε κάθε μέρα, ρε φίλε. Κάνε κάτι για μας, ήμαρτον. Και τι θες, μωρή, κάνετε και συνδρομή. Όχι. Πες της να πάρει τηλέφωνο εδώ, ότι εγώ είμαι ο εργοδότης. Δώσ' το τηλέφωνο. Ωραία, ναι, θα κάνουμε έτσι. Να πάρει άλλο. Έτσι λέτε συνήθως. Να ξέρεις, αυτή λέγεται Άννα Καρβ***. Όταν θα ακούσεις Άννα Καρβ***.
κάνει, θα την ξεφτυλίσει, εντάξει. Γιατί μωρή, τι σα έκανε, κανεί γκόμενο έφαγε. Κανέναν. Ναι. Απλά είναι πολύ σοβαρή και θέλουμε να την ξεφτυλίσουμε. Μήπω είναι λίγο πιο όμορφη από εσά, μπαζόρλε. Είναι πιο όμορφη από εσά, μπαζόρλε. Όχι. Ναι, τα ξέρω. Λοιπόν, από αγάπη μόνο, από αγάπη. Έτσι, και δεν σε ακούσω να την πειράζει, θα έρθω και θα το κάψω. Αγάπη μου, έλα να το κάψουμε παρέα. Ναι. Ναι, ποιο είσαι, ρε Καραγκιόζη, γιατί κάνει τσάιλα στο τηλέφωνο και παίρνει τηλέφωνο. Εσύ δεν παίρνει τηλέφωνο, ρε Καραγκιόζη, εγώ πήρα. Με καλεί τηλέφωνο, συνέχεια στο τηλέφωνο. Α, το διάλογο, ρε. Ναι. Θέλω να πω για το βατοπέζι. Ξέρει κάτι, χεστήκαμε. Ναι. Έχω φτάσει εσύ ως την 77η σύλληψη. Άσε μας βορειολικά. Το έχεις. Χίλιες φορές τα ίδια. Άι παράτα μας. Όταν φτάσεις σε 90 να με πάρεις. Γεια σας. Γεια. Αποστόλης. Έλα. Με είπε ο Στάθης για κάτι λουτούς που είσαι να κλαδέψεις. Πότε θα τα κάνουμε. Ναι. Είσαι ολοτοφάγος. Ο Στάθης είπα. Εσύ είσαι ολοτοφάγος. Κλαδευτής είμαι, τι ολοτοφάγος. Τι θες. Κλαδευτής, να τα κλαδέψουμε. Εντάξει, το ολοτοφάγο εγώ σας λέω εσάς τους κλαδευτές του λουτού. Ωραία, ναι, να τον φάμε το λωτό, να τον φάμε. Πόσα στρέμματα είναι, πόσα δεν είναι όλα. 1-0. Είναι 4 στρέμματα είναι. 4 στρέμματα, ναι. Κουτουρούχα τα κάνουμε έτσι με το μεροκάματο. Με μεροκάματο θα τα πάμε. 50 ευρώ. Όχι στο διάλογο, όχι μεροκάματο. Με το έργο πες μου. Ανάλογα το δέντε τώρα έχει μόνο 80 λεπτά με 1 ευρώ, κατάλαβες. Όχι τώρα. 50 ευρώ από μένα βρήκες να τα φας, δεν έχει, ξέχνατο. Να σου πω, μαύρα ή με ΦΠΑ. Με εργόσημα, τι μαύρα. Εργόσημα. Βέβαια. Και εργόσημα θα πληρώσω πάνω. Άσε μας, παιδί μου. Εγώ τα πληρώνω. Εσύ τα πληρώνεις, ναι, να τα δώσουμε στον Τσίπρα να τα χαρεί. Άσε μας. Τι να πάρει ο Τσίπρας. Μαύρα, μόνο μα θες μαύρα. Και αυτό ναι, είναι προτροπή στο μαύρο χρήμα. Δεν το έπιασα αυτό. Προτρέπω αυτή τη στιγμή σε φοροαποφυγή. Σκίστε με, σκίστε με να αλλάξω ράφτη με λίγα λόγια. Ναι. Το 1821 ήταν θαύμα από το Θεό. Μπράβο, μάγκας. Ναι. 25 Μαρτίου του 1821 ο Χριστός έδωσε τη λευτεριά στους Έλληνες τότε, στους ήρωες Κολοκοτρώνης Καραϊσκάκης το 1821. Να σου πω. Ο Χριστός ήταν, τι θέλεις να πεις. Μάγκας, μπράβο του. Ο Χριστός έδωσε τη λευτεριά. Σωστός. Στην Ελλάδα. Ξήγας, ωραίος. Η Ορθοδοξία, ωραίος. Η Ορθοδοξία. Εγώ μαζί του, μπράβο. Η μόνη αλήθεια, ήταν ουράνιο θαύμα. Μόρτης. Ο Θεός από τον ουρανό. Χρωστάω. Ωραίος ο μαν, χρωστάω. Ναι. Ο Κολοκοτρώνης το φώναξε. Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδας. Και ο κόλος της Λάουρα Νάργης το φώναξε. Ρε, δεν ντρέπεσαι, ρε παλιοκουμούνι. Όχι, γιατί κακό είναι. Να τα λέμε όλα, δεν κατάλαβα. Το Θεό. Εσύ προηγουμένως δεν μου είπες μπράβο του, μα. Μπράβο του. Και το ξαναλέω, μπράβο του. Τώρα. Δεν έβρισε το Θεό, μωρή. Ποιον έβρισε. Είπα ο κόλος της Λάουρα Νάργες. Ποιος. Ο κόλος της Λάουρα Νάργες. Εντωμεταξύ την ξέρω, την έχω γνωρίσει, αλλά είναι όλα το σεβάρι, είναι σατανικό. Είναι. Ότι είναι σατανικό είναι. Είναι σατανικό μόνο και μόνο που δεν έχει ωραίες γκόμενες και δεν έχει και λίγο nudity, λίγο γυμνό, να δούμε λίγο τσιτσίρε, παιδί μου. Δηλαδή, σκεφτείτε και εμάς τους εξιστές. Συμφωνώ, είναι ντροπή τους. Σκεφτείτε εμάς τους εξιστές. Δείξε πράγμα, πού είναι. Γιατί μόνο για τα κοριτσάκια να έχει τους γραμμωμένους ηλίθιους. Λοιπόν, συμφωνούμε, Ελένη μου, έλα, γεια. Ξέρω εγώ που συμφωνούμε, μωρέ. Που συμφωνούν και με ένα περίεργο μου φαίνεται. Μια εντύπωση. Είχα εντωμεταξύ με είδε στην παρέλαση. Α, όχι, ξέχασα εκεί. Πού ήσουν. Α, δεν με είδε, δεν είδε στο βίντεο. Είχα την 78η σύλληψη. Πολύ αργά πάνε οι σύλληψεις. Ακόμα στο 7 είμαστε. Φώναξα τον Παυλόπουλε. Καλά, καλά. Παυλόπουλε, Γερμανέ, προδότη, Γερμανοτσολιά. Και εσύ τώρα αυτά τα είπε για προσβολή. Α, καλά. Ναι. Αυτό σου λέω στην παρέλαση φωνάζει. Τι μου λε, μωρή, από τα μισά ξεκινάει το τηλεφώνημα. Παρέλαση και του φώναξα και όλους. Το καταλάβατε. Ναι. Τους φώναξα και όλους. Μπράβο, Ελένη. Καμένος. Μπράβο. Άι, μωρή Λουκά, άσε μας. Ναι. Γεια σας, κύριε Αποστόλη μου. Τι κάνετε, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα ή όχι. Γιατί, πότε δεν μπορούσαμε. Πριν, μου είπατε σε 20 λεπτά να καλέσω. Εγώ. Πείτε μου, παρακαλώ, σας ακούω. Είμαι ξένο από τη Βόλφον. Ποιο είναι? Από τη Βόλφον δεν μιλήσαμε πριν. Ναι, πες μου. Ωραία. Εσείς πείτε μου, με ποιο πάροχο συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή. Α, δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα. Πείτε μου, τι προσφορά μου δίνετε εσείς. Άμα δεν μου. Ωραία, πόσο χρόνο θέλετε εσείς. Για να το σκεφτώ. Πόσο χρόνο θέλετε. Με τι παροχές θέλετε το πρόγραμμά σας, γιατί έχουμε πάρα πολλές προσφορές. Αν τα αναλύσω όλα, θα πάει μέχρι το βράδυ. Καλά, έχω χρόνο.
Ωραία. Ανεργία, ξέρετε πώς είναι αυτά. Ορίστε. Τίποτα. Λέω, υπάρχει ανεργία, σίγουρα δεν έχουμε και τι να κάνουμε όλη μέρα. Ωραία, πείτε μου εσείς, τι παροχές θέλετε στο κινητό σας να έχετε. Θέλω να μιλάω. Θέλετε, πόσο θέλετε να μιλάτε, 11 ώρες. Τώρα ανάλογα με την ώρα. 11 ώρες, τι θα βάλουμε τώρα συμβόλαιο, πόσες ώρες θα μιλάω. Και αν μιλήσω παραπάνω ή λιγότερο, τι θα γίνει. Θα με αφαλοκόψετε. Θέλω να μιλάω. Θέλετε ανάλογα με τη διάθεση, την επικαιρότητα. Έχω να μιλήσω πολύ, έχω να πω. Ωραία. Πείτε μου λίγο, με ποιο πάροχο συνεργάζεστε. Είναι προσωπικά δεδομένα, τα είπαμε αυτά. Μα άμα δεν σας πω, άμα δεν μου πείτε, αν είστε στην και στη φαίνεται άλλες εκπτώσεις. Ωραία, συνεργάζομαι με τον πάροχο που τα έχετε καταστρέψει όλα και έχετε κάνει τα ίδια συνδικάτα με κοινές τεχνικές βάσεις, με κοινές κεραίες και με αυτά. Με αυτό τον πάροχο είμαι. Εντάξει τώρα, θα πληρώσετε κανένα εργαζόμενο ή θα τους δίνετε δύο καρτουσάκια για να πάρουν τηλέφωνο. Εσείς πόσα παίρνετε. Εγώ δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Ναι, το ξέρω, εντάξει. Πόσα παίρνετε εσείς. Αυτό δεν είναι αφορά τώρα τη τηλεφωνική. Α, τώρα είναι προσωπικό δεδομένο δικό σου. Θα σου πω εγώ τον πάροχο, δεν στο λέω. Καλά. Εγώ για άλλο λόγο σας κάλεσα. Δεν σας πήρα να σας εκνευρίσω καταρχήν. Μου είπατε να πάρω σε ένα 20 λεπτό. Δεν φταίτε εσείς. Δεν φταίτε εσείς. Ναι, αλλά εγώ το ακούω όμως. Εγώ σας πήρα για άλλο. Πολύ. Ποιος θα τα ακούσει, ο Παυλίδης. Φταίει ο Παυλίδης, το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να πάρω τον Παυλίδη να του το πω. Είναι η ώρα που πίζουν τη σοκολάτα τώρα. Ναι, πολίτρια του project είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν σας κάνω. Πολίτρια του project, τι καλό. Είστε πολίτρια του project. Αυτό λέτε στους οικείους σας. Τι δουλειά κάνεις. Είμαι πολίτρια του project. Ρούφατη. Αυτό λες. Θέλετε να μιλήσουμε ή όχι. Και παίρνω 3 ολόκληρα εκατοστάρικα. Ναι, θέλω. Α, θέλετε. Ωραία. Οπότε... Σας είπα, θέλω να μιλάω. Τόπακο. Ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Ναι, αλλά εγώ σας κάλεσα. Αχ, ξεχάστηκα. Πάλι καλά που δεν χρεώνομαι κιόλας. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Εφόσον θέλετε να μιλάτε πάρα πολύ, αν το συνδυάσουμε και το σταθερό σας είναι... Θα έχετε ένα πρόγραμμα με 39 ευρώ το κινητό σας τηλέφωνο. Καλέ τσάμπα πράγμα. Τσάμπα. Wow. Επειδή μιλάτε το μήνα ή το δίμηνο είναι αυτό. Το μήνα. 25 ολόκληρες όλες ώρες με μονόλεπτη χρέωση. Τέλεια. Αυτό είναι μαζί και το τηλέφωνο το σταθερό. Θα φτιάξουμε και το σταθερό σας. Και μετά δηλαδή θα ζητάω εγώ ένα-ένα να βάλουμε και αναγνώριση, θα μου χρεώνετε 5 ευρώ. Να βάλουμε το ένα να απόκρυψη πάλι 5 ευρώ. Η δεν τα κάνει αυτά. Οι παροχές αυτές είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα σας δίνω 17 ευρώ το σταθερό σας. Ας αρχίσουμε από το σταθερό. 17 ευρώ το σταθερό. Αστικά υπεραστικά περιόριστα. Ήταν 24. 16 το σταθερό. 17 σας είπα. 16. Κάντε μου άλλη προσφορά. Εγώ 16 δίνω. Τι να σας πω τότε. Τι παροχές έχετε. 15 μου το δίνεις. Εγώ προσωπικά. Ναι. Α, τι εδώ. Από τη τσέπη. Να το δώσεις 15 αποκλείεται. Αποκλείεται να μου το δώσεις 15. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Θα κάνω αίτηση να φύγω. Είσαι σε στη άρα. Θα κάνω αίτηση να φύγω. Εκεί θα μου τα δώσετε όλα. Για 15, 10 θα μου το δώσεις. Εγώ προσωπικά. Δεν λέω προσωπικά τώρα, ενώ η εταιρεία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ όμως να σας καλέσουν από το 15. Να σας δώσουν καινούργιες προσφορές. Να με καλέσουν. Είτε. Να με καλέσουν. Το βράδυ τι κάνεις. Ορίστε. Το βράδυ τι κάνεις. Προσέχω τα παιδιά μου. Α, πόσο χρονών. 6,5 και 2 χρονών. Υπάρχει και σύζυγος. Βεβαίως. Α, τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι δικό σου θέμα, οικογενειακό. Ωραία. Κατά τα άλλα. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Υπάρχει άλλο τηλέφωνο να το φέρουμε στην Ελλάδα. Επιμένεις εκεί, ντε και καλά να αλλάξω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να αλλάξετε. Θέλω να παραμείνετε στην. Μα αν δεν αλλάξουμε θα παθαίνουμε τα ίδια που παθαίνουμε και τόσα χρόνια. 40 χρόνια τους ίδιους έχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Είναι θέμα νοοτροπίας. Τώρα δεν μιλάμε για πολιτικά, ούτε με ενδιαφέρει με το πολιτικό. Όλα πολιτικά είναι, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Οι παροχές που δίνει η εταιρεία σας τι είναι, δεν είναι πολιτική. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχει πολιτική η εταιρεία σας. Άρα, όχι, πείτε μου ότι δεν έχει πολιτική η εταιρεία σας. Πείτε μου να τα ακούσει ο boss. Κύριε Αποστόλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εάν θελήσετε να φτιάξουμε κάποιο πρόγραμμα, ξέρετε που θα με βρείτε στο κινητό, στο σταθερό που βλέπετε. Α, τώρα μου το δίνετε το τηλέφωνο. Εντάξει, να είσαι καλά. Τα παιδιά σε μάρα. Γεια σας. Ναι, ναι, ξέρω, τα παιδιά πάνω απ' όλα. Γεια. Θέλω να μου πείτε λίγο το όνομα του κυρίου που πήρε χθες, τον κύριο Κουφόπουλο. Α, βεβαίως. Του σημειώνουμε όλους τους κυρίους, γιατί ακούμε και Κουφόπουλο ανελιπώς και γράφουμε τους κυρίους. Καλημέρα, κύριε Κουφόπουλο, και Λαβίδη και όλο ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Πείτε μου λίγο το τηλέφωνο του κυρίου, πώς τον λέγανε. Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Πώς. Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Αυτός ήταν, ναι. Ναι, ναι, ο κύριος Πριτσαπίδουλας είναι, παίρνει τακτικά. Μίλησε για τα δάνεια. Για τα δάνεια, ο Πριτσαπίδουλας, ναι. Πρώτος που βγήκε. Ο πρώτος είναι ο Πριτσαπίδουλας. Πείτε μου λίγο πώς το λένε ξανά. Πριτσαπίδουλας. Δεν λέτε για τον Ντεφόρο, μετά πήγε ο Ντεφόρος. Όχι ο Ντεφόρος, δεν σας λέει κάτι το όνομα. Ο πρώτος. Ο πρώτος, ο Πριτσαπίδουλας είναι αυτό, το θυμηθήκατε. Ωραία. Γράμματα ένα-ένα, γιατί δεν μπορώ να τα καταλάβω και πώς μου λέτε για το. Πριτσαπίδουλας. Πριτς, όπως η κλανιά, πρίτσα που λέμε. Πίδουλας. Πριτσαβίγουλας. Πρίτσα, με τσα.
Τσα 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 που λέμε. Πείτε μου λίγο ένα, το τηλέφωνο του δώστε μου. Το τηλέφωνο του, ναι, βέβαια, το έχω εδώ. 697 657 Ναι, ναι. 25 25 Ναι. 57 57 Ωραία. Πώς λέγεται έτσι. Πριτσαπίδουλας Γιώργος, ναι, βεβαίως. Συνεννοηθείτε. Να είστε καλά, όλοι πυροβολημένοι του Κουφόπουλου ακροατές είναι, βέβαια. Γεια σας. Γεια, γεια. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σα ξαναφέρομαι για το όνομα του, για το τηλέφωνο μας. Το δώσατε λάθος. Είστε ένα νούμερο. Πώς το γράψατε, για πείτε μου. 6572. Ναι. 2557. Όχι, 07. 07. Το τελευταίο 07. Ναι, ναι, μάλλον ακούσατε λάθος. Δεν πειράζει όμως, να είστε καλά. Λάθος. Ναι, κάνει μια συνακρόαση κάνει μέσα. Και πώς είναι το όνομά του. Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Πιταδίβουλας. Αυτό. Έλα ρε κοροϊδευτήρι, καλημέρα, τι κάνεις. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά γιατί. Επειδή σε περνώ από το Πάσχα και το σηκώνει τώρα το τηλέφωνο, στα χρωστούσα. Και τι θα μου λες, χρόνια πολλά για το Πάσχα. Δεν αναστήθηκα εγώ και να κινδυνεύω. Ναι, λοιπόν, εσύ τώρα για να αναστηθείς πρέπει να σταυρωθούν 10.000 Παρθένες. Άντε να βρεις 10.000 Παρθένες, χέστο. Θέλω να κάνεις μία αναφορά, επειδή τίθεται το θέμα της ανάπτυξης και μας έχει πάρει το κεφάλι αυτή η λέξη που με εκνευρίζει αφάνταστα. Με αυτό το ελληνικό αυτοκινητάκι που φτιάχνουν πάνω στην Κατερίνα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πέρα βόρεια. Φτιάχνουν ένα ελληνικό αυτοκινητάκι. Πότε θα κυκλοφορήσει, γιατί θέλω να αγοράσω ελληνικό αυτοκινητάκι. Γιατί δεν κυκλοφορεί αυτό το αυτοκινητάκι. Ζεις και εσύ επικίνδυνα, έχεις την κόψη. Σκέψου τους εργάτες που το φτιάξανε. Φέτα. Χαλαρά. Θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο που θα έχει 5 θήκες για καφέ. Όπου βολεύει. Μία από αριστερά, μία από δεξιά, μία μέση, μία πίσω. Γυρνάς από εδώ από εκεί. Σε περιορίζει ο μαλάκος ο Ευρωπαίος και έχει ένα καφέ μπροστά στο λευγέ των ταχυτήτων. Και γαμίσου. Ο Έλληνας ξέρει. Και το καινούργιο το Mercedes 9 τασάκια έχει να πούμε. Που μπαίνει μέσα έχει 9 τασάκια. Δηλαδή τόσο πολύ καπνίζουν αυτοί οι Γερμανοί. Αυτή καλά, ο καθένα τα δικά του. Κατάλαβε, εμεί δεν έχουμε ανάγκη, εμεί τα ρίχνουμε έξω, οπότε γιατί να σου βάλει 9 τασάκια. Ένα τασάκι για να βάζει τα κέρματα, το τσιγάρο έξω θα πάει. Άσε που στο ελληνικό το αυτοκίνητο, ο μάγκα ο Έλληνα δεν θα βάλει το χειρόφρενο με στη μέση και το λευγέ. Οδηγά στην εθνική εδώ πολλά χιλιόμετρα, είναι δίπλα η σύντροφο, ο σύντροφο. Θε να σου πάρει την κούραση. Κίνη μαλακία το χειρόφρενο με στη μέση δεν μπορεί να σου πάρει την κούραση, πώ θα το πω, στοματικό πώ το λέμε. Έχει προβλεφθεί αυτό το πράγμα. Βέβαια έχει προβλεφθεί γιατί το κάνει. Έλληνας, ο Έλληνας ξέρει. Ο Έλληνας μένει μέχρι τα 35 στη μάνα του. Αν έχει ένα μέρος να γαμίσει, είναι το αυτοκίνητο. Θα το κάνει βολικό. Θα το κάνει σπιτάκι, καρσονιερούλα, ενιαίο χώρο. Όχι να κόβεται από εδώ και από εκεί, να είναι πτυσσόμενα τα καθίσματα, να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά. Να ενώνονται με τα πίσω, να μπορεί να γαμίσει απλωτός. Όχι να πιάνεσαι να βγαίνει με λουμπάκι από το γαμίσει. Ο Γερμανός που είναι έτσι μπουκλή. Δεν γαμίσει ο Γερμανός, παιδί μου, ξεκόλα. Ο Γερμανός προβλέπει το τσιγάρο. Ναι. Κάτω η εργατική πρωτομαγιά! Άι στο διάλογο, μωρή από το χάμο. Παρακαλώ. Κάτω η εργατική. Βρε, άντε μου στο διάολο. Όχι. Ναι. Κάτω. Μπρος. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορώ να πω δύο κουβέντες στον κύριο Καμπουράκη. Για πείτε τες, θα τους πω εγώ. Καλημέρα Δημητράκη. Καλημέρα και σε σένα κυρία μου. Αγάπη μου. Δύο είμαι... σταγόνες ιστορίας, ναι. Έλα γλυκέ μου, είμαι η Κατερίνα από Αθήνα. Γεια σου Κατερινάκη. Γεια σου αγάπη μου, άκου να σου. Είμαι ο Καμπουράκης εγώ τώρα. Ναι, ναι καρλούλα μου, ναι καρδιά μου. Ναι. Εσύ ήσουν αγέννητος Δημητράκη μου. Είχες πάει μια εκπομπή την Πρωτομαγιά. Για αγέννητος παιδί μου, ξέρεις τι γριά είμαι εγώ. 60 πλησιάζω. Άκου να σου πω Δημητράκη μου, εσύ ήσουν αγέννητος, αλλά εγώ είμαι από τον ομό Λασιθίου, είμαστε πατριώτες. Είπες ορισμένα πράγματα που με στεναχώρησες Δημητράκη. Με συγχωρείς και εγώ ξεφεύγω καμιά φορά. Ναι αγάπη μου, άκου να σου πω. Τι να κάνω, κριτικός είμαι, κανείς δεν είναι τέλειος. Εγώ κριτικιά είμαι βρε Δημητράκη. Και εσύ, ιστόπαγο, κανείς δεν είναι τέλειος, άρα καταλαβαίνεις. Άκου να σου πω. Εγώ είμαι ο Καμπουράκης τώρα. Ναι αγάπη μου, έκανες μία ομιλία πάρα πολύ σωστή την Πρωτομαγιά και παρέλειψες να πεις ούτε για τους 200 που πήραν από το Χαϊδάρι και τους εκτελέσανε στην Κεσαριανή, ούτε επί μεταξά που από την ακροναπλίαζε, εσύ ήσουν αγέννητος. Αγέννητος τη μία, αγέννητος την άλλη, τι έζησα εγώ πια, έλεος. Εξανίσταμε στο κάτω-κάτω, σαν Καμπουράκης. Λοιπόν, χάρηκα. Κάτω, Δημητράκη μου, να σου πω κάτι. Να σε καλά. Ένα δευτερόλεπτο. Μη μου φωνάει σε μένα. Αγάπη μου, αλλά δεν μπορείς να πεις. Είσαι συγκριτική, αλλά είμαι και εγώ κριτικός ο Καμπουράκης. Να μην φωνεύεσαι, Δημητράκη, για να πεις να αναστήσουμε τον Μάρξ να έρθει να μιλήσει. Η αριστερά είχε πολλά θύματα στον εμφύλιο. Και δεν πρέπει να το παραγνωρίζεις αυτό, γλυκέ μου. Εντάξει, με συγχωρείς, κάνω και εγώ τα λάθη μου. Με όλη την αγάπη σου. Ήμουνα πολλά χρόνια στο Μέγκα, καταλαβαίνεις. Έλα, να σε καλά. Σου το λέω, Δημητράκη μου. Το ξέρω, γεια. Να σε καλά, γλυκέ. Γεια σου, γεια.
παίρνω στο Real FM. Πού παίρνω ακριβώς? Γιατί έχω παίρνει τηλέφωνο. Τυχαία πήρατε? Δεν πήρα τυχαία. Μου δώσαν το νούμερο απλά. Δεν τα είχα αποθηκευμένα μέσα στο κινητό μου και δεν ξέρω σε ποιο κανάλι πήρα. Στο Real. Θέλετε ένα κανάλι, σε ποιο να είναι? Στο Real FM πήρα. Ναι. Λοιπόν, μπορώ να βγω στον αέρα να πω μερικά πράγματα σοβαρά? Γιατί? Γιατί είναι για τη χώρα μου, είναι για την Ελλάδα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι. Αλλά σκεφτείτε οποιονδήποτε που θεωρεί ότι έχει να πει κάτι σοβαρό να παίρνει τηλέφωνο να βγαίνει στον αέρα. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Εγώ που ξέρω ότι θα πείτε σοβαρά και δεν θα πείτε παπαριές. Μπορώ να σα πω τι θα πω. Α, βεβαίως, βεβαίως. Να κάνουμε έναν έλεγχο, να τον κάνουμε. Δεν κατάλαβα μόνο το σουρού. Για πείτε μου, τι θα πείτε. Λοιπόν, θα πω ότι τέλος πάντων είμαι ένας Άγιος της Εκκλησίας, ότι έχω αφήσει πνευματικό έργο και έχω λύσεις αυτά που έχουν καταγραφεί από το κινητό μου τηλέφωνο. Ναι. Αν κάνετε άρση απορρίτη και όλα αυτά, είναι οι λύσεις για όλα τα προβλήματα του πλανήτη ολόκληρου. Καλέ, τι περιμένω και δεν σας βγάζω στον αέρα? Έχετε όντως να πείτε σοβαρά. Αυτό σας κομματάκι λέω. Πιο σοβαρά από τον Τσίπρα. Βέβαια είναι πιο σοβαρά από τον Τσίπρα. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Σημειώνω το τηλέφωνο και σας παίρνω αμέσως γιατί αυτά πρέπει να ακουστούν. Καλό είναι να μην κρύβονται. Βεβαίως. Να είστε καλά, χάρηκα. Σε πόση ώρα πρέπει να περίμενα να τηλεφωνώσω? 9 λεπτά περίπου. Εντάξει. 8.30 με 9, εκεί το έχω. Μπορεί να μην είναι 9, μπορεί να είναι 8.30, να έχετε το νου σας. Εντάξει, δεν με 9 τόσο πολύ. Ναι, όχι, Άγιος είστε, σιγά. Ο Άγιος έχει ρολόι. Ναι, καλησπέρα. Σας έχω καλέσει τη Ριέλ. Καλησπέρα, ναι. Ονομάζομαι Τένι Βαλεριάνο, σας τηλεφωνάτε. Τέλεια, πάνω που θα ρώταγα το ονοματάκι σου. Πώς σου είπαμε, Βαλεριάνα? Βαλεριάνου. Α, νόμιζα αυτό το ηρεμιστικό που πίνουμε τα βράδια για να είμαστε λίγο ντεκλαρέ. Και. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ενημερώσω για ένα θέμα που πιθανότητα σας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραία. Σας το λέω από τώρα, είναι όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς. Αφορά στην έρευνα που κάναμε στη συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι λέτε, παιδί μου? Προβλήματα και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν, σχέση τους με την τεχνολογία, ποια είναι τα δυσέβητα επαγγέλματα στις μέρες μας. Αχα. Αυτά. Ενημερώθηκα, ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλετε να σας στείλω κάποιο email? Σαν τρελός. Μπορείτε, μπορείτε και με fax, μπορείτε και με ένα courier, κάτι στείλτε μου. Πείτε μου το email, να σας το στείλω. Δεν νοιάζεται κανείς πια. Σημειώνετε, ellinofrenia@gmail.com. Αν είπα να καταλάβω την ελληνοφρένεια. Δεν το κατάλαβες όμως, μα εκεί θα τα χαλάσουμε, Βαλεριάνα μου. Θα σας ηρεμήσω, σας το υπόσχομαι. Καλησπέρα. Ελληνοφρένεια. Τώρα μιλάμε. Μωράκι μου. Να είσαι καλά, χάρηκα, ε. Ellinofrenia@gmail.com. Α, θα το στείλεις εσύ. Ναι, ναι. Ρε Μπαλούρδο, τι λες εκεί πέρα, όλο κατηγορά τον Τσίπρα και τους άλλους δεν λες τίποτα. Οι άλλοι χρεώσαν τη χώρα, ρε. Μπουμπούνιδες αυτού μέσα. Δεν ξέρετε τι λέτε, ποιος τη χρέωσε τη χώρα? Όχι, άλλοι. Άλλο θέμα. Ο Τσίπρας μας έσωσε από αυτά που μας έκαναν οι άλλοι. Μας σώζει. Μας σώζει, πες τα, μην τρεπόμαστε κάπου. Θα μιλήσω εγώ, δεν μιλάς εσύ. Ομπα. Τσίπρας μας έβαλε στο μνημόνιο. Αυτός μας έβαλε στο μνημόνιο, Νέα Δημοκρατία. Και έχει λυσάξει τώρα γιατί έφυγε από την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα. Όλα Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει. Εσύ μωρείς τα γεράματα για την Σιριζέα. Ναι, είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν μπορώ να ακούω τα πράξενα. Οι χρωστάνε, οι χρώσαν τη χώρα και πληρώνουμε εμείς τους κλέφτες. Ας το διάλογο να πάνε. Που ψήφιζες όμως, όλα να τα λέμε. Ψήφιζα, ήμουν μαλάκα κι εγώ και ψήφιζα. Σημασία έχει ότι τώρα δεν είσαι πια. Αυτό έχει σημασία. Εκεί να σταθούμε, εκεί θέλω. Ναι, ποιος είναι? Αυτός, 1-0. Εγώ? Ποιον θέλετε? Μα ζητήσατε, Ραουλέο Ζιάννης λέγουμε. Ποιος σας ζήτησε? Εσείς τι εταιρεία είστε? Εμείς γενικώς εξάγουμε πιγκάλ, σκατοβουρτσάκια. Τι εξάγετε? Πιγκάλ, σκατοβουρτσάκια, σκατοσπρόχτη. Κατάλαβα τι είπα. Πιγκάλ της τουαλέτας, το βουρτσάκι της δύσκολης ώρας. Αυτό που βγαίνει και σε ένα φυτό κόκκινο, σαν βούρτσα που είναι. Τι είναι αυτό, ποτό? Ποτό δεν το λες, δεν θα έχει ωραία γεύση φαίνεται. Είναι ένα βουρτσάκι, καθαρίζουμε και τα μπουκάλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Δεν χρειάζεται να. Εσείς μας πήρατε γι' αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Ήταν για μια προσφορά. Ήταν το έξυπνο σκατοβουρτσάκι. Καθαρίζει πριν λερώσεις. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστολή. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Κώστας ο Κάπλος. Καλή φάση. Ποιος είναι ο Κώστας ο Κάπλος? Ένας συνάδελφος εδώ από το Γαλάτσι. Το ρώτησα για κάποιον άνθρωπο για πλακάκια. Με πλακάκια δεν ασχολείσαι? Ναι, ναι, γενικώς. Πλάκα, πλακάκια. Ναι, ωραία. Ναι. Θα βάλουμε μεγάλες πλάκες, θα σπάσουμε πλάκα. Όχι, μικρά πλακάκια. Πλακάκια, ανεκδοτάκια του λεπτού δηλαδή, χιουμοράκια, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, στο Γαλάτσι δεν σε ακούω καλά, είναι λίγο άσχημη γραμμή. Δεν είναι άσχημη γραμμή, είναι άσχημη περιοχή. Λυπάμαι, στο Γαλάτσι, πώς να με ακούς καλά. Δεν σε ακούω, συγγνώμη. Δεν έχει κεραίες στο Γαλάτσι, ξέρω εγώ, είναι κάτω από το βουνό και. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να έρθει από το σπίτι να δει λίγο μια δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, να μα πει πώ θα κοστίσει? Βεβαίως. Κοίτα και εγώ κοντά είμαι, γιατί στο Γαλάτσι έχω και εγώ σπίτι. Ωραία. Να σου πω τη διεύθυνση, θε να κανονίσω κάποια ραντεβού κάποια
διευθύνσεις. Μπορεί να περάσει από μένα, άμα θες. Να περάσει από μένα να συνοηθούμε. Πού είσαι εσύ, πού βρίσκεσαι. Μητροπέτροβα και Μπόχαλη, γωνία. Μητροπέτροβα, πώς το είπες. Μητροπέτροβα. Μητροπέτροβα και Μπόχαλη, στο πολύγωνο βέβαια. Αλλά δίπλα είναι τώρα. Ναι, εντάξει. Και Μπόχαλη. Μπόχαλη, Μπόχαλη. Με χ. Ναι. Λοιπόν, παίρνω από εκεί από γευματάκι να με πάρει να έρθω να δούμε το σπίτι. Ωραία. Έλα, να σε καλά, χάρηκα. Έγινε κι εγώ. Γεια. Ναι, καλησπέρα, είστε ο Απόστολος. Ναι. Ισχύει η αγγελία σας για τα έπιπλα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Ναι, εσάς ποια έπιπλα σας ενδιαφέρουν, ε? Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το γραφείο που δίνετε και η σιφταριέρα, δεν ξέρω. Το σκρίνιο. Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Έχω και ένα σκρίνιο. Καλά, εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύουν οι τιμές. Δηλαδή, δίνετε 50 ευρώ το γραφείο και 40 τη σιφταριέρα. Τόσο το δίνω, αλλά χρειάζεται μια συντήρηση. Δηλαδή. Χρειάζεται μια συντήρηση. Πόσα χρόνια τα έχετε? Είναι του παππού μου, δεν ξέρω αν είδατε. Είναι του παππού μου, είναι 50 ετών το γραφείο. Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι δίνετε φοιτητικά έπιπλα. Και επειδή είμαι και εγώ φοιτήτρια και ενδιαφέρομαι. Σαν φοιτητής το έχει ο παππούς μου, γι' αυτό. Σαν φοιτητής. Απλά του λείπουν δύο πόδια, δηλαδή στέκεται στα διαγώνια. Εγώ βάζω κάτι βιβλία από τη μία για να στηριχτεί. Πρέπει να βάλετε δύο πόδια, να το γυαλίσετε. Αν είναι όμως τέτοια η κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να δώσω 50 ευρώ, θα σα δώσω 20. Ωραία, έγινε. Και... Να είστε καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Τώρα με 20 ευρώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι άλλο να με ρωτήσετε? Το τηλέφωνο αυτό που είπα στην αγγελία είναι Αθήνα. Γιατί? Γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη και είδα την αγγελία εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, δεν θα γίνει. Σας το είπα, με 20 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε μη σας νοιάζει. Άντε, γεια. Ναι, συγγνώμη που ενοχλώ και πάλι. Σας πήρα και προηγουμένως για τα έπιπλα. Αλλά επειδή από αυτά που μου είπατε δεν έβγαλα άκρη, μήπως έκανα κάποιο λάθος και δεν είστε από την αγγελία? Από την αγγελία είμαι. Και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Ντόπιος. Από την αγγελία Κρήτης. Ναι. Πείτε μου όμως, παρακαλώ, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον έχω κάνει λάθος και θέλω να. Δεν είναι καθόλου λάθος. Πείτε μου. Έχω και το γραφείο και την καρέκλα και το σκρίνιο. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι τις διαστάσεις του γραφείου? Ναι, βεβαίως. Σημειώνετε. Ναι, βέβαια. 72 ύψος. Τι εννοείται? Α, 72. Τι μπορεί να εννοώ δηλαδή, όταν λέμε 72 ύψος? Ναι. Αν έλεγα πλάτος, να με ρωτούσα τι εννοώ. Ωραία. Ναι, ναι. Επί 1,20. Ναι. Επί 60. Έπιπλο βαρύ, καλό, ε. Μπορεί να έχει δύο πόδια, αλλά είναι άλλο πράγμα. Όταν του βάλετε τα πόδια, δεν το αναγνωρίζετε. Και θέλει και βάψιμο, ε. Θέλει τρίψιμο, βάψιμο και λάκα καινούρια από την αρχή. Ξύλωμα, έχει μουχλιάσει από κάτω. Το έχουν φάει τα ποντίκια, τι ακριβώς συμβαίνει? Όχι τίποτα, απλά έχει μουχλιάσει. Το είχα σε μια αποθήκη από κάτω, έμπαζε νερά. Αλλά είναι του παππού. Είναι του παππού κοιμήλιο, θέλω να το προσέξετε. Ωραία, πείτε μου λίγο και για τη σιρταριέρα. Και η σιρταριέρα, ναι. Στη σιρταριέρα πρέπει να βάλετε καινούριου διαδρόμου, γιατί δεν είναι από τη σκουριά, τα σιρτάρια δεν πάνε μέσα έξω με τίποτα. Ναι, πείτε μου λίγο διαστάσει. Α, ναι, ναι, η σιρταριέρα είναι 60 ύψος και είναι 50 επί 40 πάνω. Αλλά έχει ένα σιρτάρι βαθύ, χωράει και κράνος μέσα. Μόνο ένα έχει? Ένα βαθύ. Έχει και τρία ρηχά. Δηλαδή πατώνεις, δεν πατώνεις. Εντάξει, θέλετε να σας ξαναπάρω? Θέλετε να μου πάρετε αύριο, πάρτε με. Μεθαύριο πάρτε με. Αλλά αυτή την ωρίτσα μόνο μπορώ, μία με δύο. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Περιμένω, είναι ευκαιρία. Θα το σκεφτώ, έγινε. Σκεφτείτε. Είπα εγώ να μην το σκεφτείτε, χωρίς σκέψη, άιντε έτσι, τι είστε. Ναι, καλησπέρα σας. Τη Μαρίνα θα ήθελα. Ποια Μαρίνα? Τη Μαρίνα, την κυρία Μαρίνα Τσιντικίδου. Πρόκειται για ένα διαφημιστικό που θέλουμε να κάνουμε με κάτι αντιλιακά. Είμαστε μια καινούργια εταιρεία. Είμαστε σχετικά μη κερδοσκοπική, γιατί αποτελείται από φοιτητές. Είχαμε ακούσει ότι γενικότερα το κασέτι είναι αρκετά χαμηλό τελευταία, οπότε θα θέλαμε, ενδιαφερόμαστε να την προσλάβουμε στο συγκεκριμένο project, να συνεργαστούμε. Από πού μου τηλεφωνείτε? Θα τηλεφωνώ από. Τηλεφωνώ, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Μαρίνα είναι εκεί. Εσείς, από πού τηλεφωνείτε? Από Καλάβρητα. Α, ωραία, για δώσουμε λίγο τον αριθμό να σας πάρω εγώ. Ναι, η κυρία Μαρίνα ωστόσο είναι εκεί. Για να σας πάρει ίδια, γι' αυτό. Α, για να μην πάρει ίδια. Ωραία, πείτε τη, δώστε τη το τηλέφωνο. Είναι αυτό που βλέπω, το τηλέφωνο εξωτερικού. Ναι, αυτό είναι, αλλά το έχουμε για λόγους που καταλαβαίνετε τώρα. Τι λόγους, για δεν καταλαβαίνω, για πείτε μου. Εντάξει. Τι. Όχι, τι εμπάσχετε περιπτώσει, τι λόγους, δεν συνομαστε, τι λόγους. Έχω και προσωπικούς λόγους της εταιρείας, δεν καταλαβαίνω τώρα. Πώς λέγεται η εταιρεία σας? Αγαθή Κομιώτη ΑΕ. Για πείτε μου λίγο το άφημι. Το άφημι είναι 157-306 και ποιο άλλο, αυτά δεν είναι. Γιώργο, αυτά είναι. Ναι. Ναι. Αυτό είναι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά, συγγνώμη. Δεν είναι οικονομικό αυτό. Απλά για να μπορέσει να κάνουμε τη συνεργασία, να ξέρει, θα κόψει τιμολόγιο. Για πείτε μου λίγο έδρα εταιρείας. Ορίστε. Πείτε μου λίγο έδρα εταιρείας. Έδρα εταιρείας Καλάβρητα. Οδός, ακριβώς. Πού θα κόψουν τιμολόγιο τη συνεργασία. Ωραία, εξαιρετικά. Για πείτε μου. Ορίστε. Πείτε μου. Ναι,
μπορείτε να μου δώσετε να συνεννοηθούμε, γιατί είχαμε πει ούτως ή άλλως να τους διεγκαλούσα τους τηλεφωνούς, να τους περιγράψω λεπτομέρειες project. Ναι, ναι, όχι, πείτε μου εσείς, πείτε μου εσείς που θα κόψουμε το τιμολόγιο, πείτε μου λίγο της εταιρείας. Της εταιρείας, κοιτάξτε τα οικονομικά, εγώ δεν τα. Δεν είναι οικονομικό αυτό, δεν είναι οικονομικό, για πάμε λίγο, τα στοιχεία θέλω. Ναι, εγώ όμως με τα τιμολόγια. Δεν ξέρω για σας τι κάνετε, αγάπη μου, δεν ξέρω τα στοιχεία λίγο. Πείτε μου λίγο την οδό. Την οδό πού, στα Καλάβρητα. Ναι, ναι, πού κόβω τιμολόγιο. Ναι, πλαστήρα 5. Τα χειρονομικό κώδικα. Ορίστε. Τα χειρονομικό κώδικα. Αχ, τα χειρονομικό κώδικα. Γιώργο, τι είναι τα χειρονομικό κώδικα. Γιώργο, Γιώργο, πες, με έχεις βάλει να κάνω φάσα και δεν τα καταφέρνω, Γιώργο. 158-60 μου λέει, κοιτάξτε, εγώ. Ωραία, για πείτε μου λίγο περιγραφή εταιρείας. Τι γράφω, περιγραφή εταιρείας, με τι ασχολείται. Ασχολείται, είναι διαφημιστική, διαφημιστικά project. Αλλά κοιτάξτε να σου πω. Επωνυμία. Ορίστε. Επωνυμία, ακριβή. Είπαμε, αρθή κουμιώτη. Εψιλον, εψιλον, επέ, ΟΕ, ΑΕ. Εψιλον είμαστε. Τι Αλφα εψιλον. Ναι, αλλά με τα οικονομικά εγώ δεν είναι οικονομικό αυτό, αγάπη μου. Ωραία, περάστε μου λίγο το καταστατικό μια στιγμή. Το καταστατικό. Καλέ, δώστε μου την κυρία Τσιντικίδου να μιλήσω. Δεν γίνεται. Να περιγράψω πώς πρέπει να είναι στη διαφήμιση, σας λέω. Δεν γίνεται, να πάτε να γαμπείτε. Με την κυρία Τσιντικίδου. Ή και μόνο σας, δεν έχω αντίρρηση. Όχι, γιατί άμα είναι με την κυρία Τσιντικίδου, αυτό είναι προσβολή της κυρίας Τσιντικίδου. Ναι, όχι, έχουμε το ελεύθερο, μας αφήνει να το λέμε. Η κυρία Τσιντικίδου. Ναι, ναι. Αν να σας πω, η κυρία Τσιντικίδου δεν είναι την Μπότση. Η κυρία Τσιντικίδου είναι η κυρία Τσιντικίδου. Α, είναι άλλη δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Ευχαριστώ όχι, για την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, να πάτε να γαμπείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, αντευχόμαστε. Να είστε καλά. Εμείς για καλό μόνο το έχουμε. Και το ξέρω γι' αυτό αντεύχομαι. Να είστε καλά και εμείς το ίδιο. Γεια στα κολομέρια, γεια. Άντε, ξαναπροσπαθήστε κάτι καλύτερο, ε. Πιο οργανωμένοι είστε την επόμενη φορά. Βεβαίως. Τώρα είναι, το ξέρετε, τα βαφτίσια μας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Από Πετρόλευκο Οίκαι τηλεφωνώ. Από τι? Από Πετρόλευκο Οίκαι. Το κάνετε από μικρή αυτό? Πονάει? Βάρει το βάρο. Ναι. Αν εσάς δεν σας πονάει, εμένα δεν με πειράζει. Μ' ακούτε? Μισό λεπτό, περιμένετε. Μισό λεπτό σας πάρει. Παρακαλώ, ναι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Πες ένα ψέμα για να ξανάρθει το τηλέφωνο. Ναι, μπράβο, μπράβο, μισό λεπτό. Το πιάσα, ναι. Ναι, παρακαλώ, για την Νίκη. Πείτε μου το αφημί, πούντι. Θα μιλήσετε λίγο με την κοπέλα που είναι υπεύθυνη από το pool bar για να μιλήσετε λίγο για τα κριτσίνια που είχαμε μιλήσει. Ναι, ναι. Για το σωλισμό των πιάτων. Ναι. Τάκι, ορίστε. Γεια σας, είστε από την Delifrance. Είστε από το pool bar. Ναι, εσείς είστε από την Delifrance. Είμαστε, ναι, για τα κριτσίνια το στολισμό. Τέλεια. Εμείς εισάγουμε το νέο στυλ, το σεξουαλικό, το κριτσινάτο. Τέλεια. Που κριτσινάει λίγο, κριτσανάει, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ωραίο tip για σεξ. Α, εξαιρετικά. Ναι. Πόσα μπορώ να παραγγείλω? Πόσα μπορεί να φάτε? Όσα θέλεις. Πόσα άτομα είναι? Πολλά. Κριτσινάτο όλοι αυτοί? Ναι, 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 όλοι. Να κριτζανάει μέσα έτσι? Ναι, 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 ναι. Τι να βάλω τώρα, να βάλω 67 κιλά? Ναι, αλλά από αυτά που είναι με τους 22 πόντους, άμα είναι εύκολο. 22 πόντους δεν βγάζουμε τόσο μεγάλα, αυτά είναι θηρία. Τι παρέες κάνετε? Τι σωστές. Μπορώ να έχω από αυτά? 14 το πολύ. 14, εδώ είμαστε εταιρεία μικροτσούτσουνων. Α, τότε δεν θα συνεργαστούμε, λυπάμαι. Αμερακλού, κατάλαβα. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Μπορούμε να ενώσουμε δύο, άμα θέλετε. Όχι, 14 όχι, επί 2,28. Όχι, δεν θα έχει ξαναδείτε πιο κριτσίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Έχω ένα φίλο μου, θέλει να σε ρωτήσει για τη Harley, τη μαύρη που πουλάς. Α, ναι, ναι, να το απαντήσω. Ένα λεπτό. Ναι, με ακούτε? Ναι, για χαρά, ενδιαφέρεστε. Αποστολή, είσαι? Ναι. Μου πάνε ότι έχεις μια Harley. Ναι, ναι, Davidson. Ναι, ναι. Μαύρη, ματ. Τι μοντέλο είναι αυτό? Δίμετρο. Δεν σ' άκουσα. Δίμετρο, δίμετρο, πολύ καλά. Το 883. Το 883, ναι. Τι μοντέλο είναι? Του 10. 2010. Ναι, ναι, injection. Α, είναι injection, ναι. Αυτό το πόσο πρίνει? 7.000. 7 είναι. Ναι, καλά, δεν είναι. Καλά είναι, απλά εμένα μου χάνε. 25.000 χιλιόμετρα και μια στραβή ρόδα, εντάξει. Έχει φάει ένα τράκο και έχει λυγίσει λίγο στη μέση, αλλά φτιάχνει αυτό. Την καλύπρα ισιώνει. Ναι, απλά ήμουν λίγο πιο χαμηλά. Σωστό, δεν ήταν τέτοιο κάτι. Τι πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, λόλα, πιο χαμηλά. Πόσο θες, πόσο δίνεις? Εγώ, ρε παιδάκι μου, κοίταγα πιο πολύ να σου πω την αλγή για καρμπιατέρ, αλλά επειδή μου πάνε την ευκαιρία για αυτά. Το κοιτάς και το injection. Το καρμπιατέρ έχει ταλαιπωρία τώρα. Άντε να καθαρίσει κάθε τόσο το depósito τη βενζίνη που βρωμίζει. Είναι θέμα τώρα. Ρύθμιση, ναι, κάθε τόσο του καρμπιατέρ. Ενώ η Jackson, εσύ πόσα δίνεις, πού είσαι οικονομικά? Εγώ ήμουνα οικονομικά μέχρι περίπου 5-5,5 εκεί πέρα ήμουνα. Θα τα βρούμε, καημένη στραβωμένη μηχανή σου δίνω έτσι κι αλλιώς, να ξεφορτωθώ θέλω. Στραβωμένη μηχανή, ήταν λες. Τσατίζεται εύκολα. Στραβώνει που λέμε. Δεν θέλει πολλά. Τη κάνει δίπλα κόντρες κάποιο, τραβάει μια γκαζιά, κάνει μούτρα. Στραβώνει και γκαζώνει. Πού είσαι για να φανταστεί άμα είναι? Στο Μάστορα την έχω, στο Γαλάτσι. Στην Πρωτοπαπαδάκη. Σε ποιο μαζί, άμα είναι να πεταχτώ μια παντιδό? Στη Χάρλεϊ, στην Πρωτοπαπαδάκη.
Το μεγάλο συνεργείο τη Χάρλεϊ τη Ευρώπη είναι εδώ, στο Πρωτοπαπαδάκι, πάνω στο γαλάτσι. Ωραία. Στα Τουρκοβούνια. Είχαμε ωραία ιδέα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν έχει τραβώσει, δηλαδή ο σκελετό ή. Ο σκελετό τώρα. Χαζομά, δεν το καταλαβαίνει εσύ. Δεν το είσαι επαγγελματία, όχι. Όχι. Δεν θα το καταλάβει. Μια χαρά είναι. Ωραία. Θα πενταχτώ με να τη δω. Έγινε. Και πάρε με να μου πει, πώ σου φάνηκε. Είναι αξέχαστη εμπειρία ζωή. Οδηγά ευθεία πάει δεξιά. Σαν του ψηφοφόρου του Κυριάκου ένα πράγμα. Αλλού ψηφίσει εσύ, αλλού πάει αυτό. Έλα, γεια. Μπορείτε να το μάθετε το όνομα σα. Πριτσαπίδουλα Γιώργο. Ναι, εντάξει. Όλο η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει. Θα κυβερνήσει και κανένα άλλο. Μα τι να κάνουμε, αφού Νέα Δημοκρατία ψηφίζεται. Και αν όχι Νέα Δημοκρατία, αυτού που εφαρμόζουν τι πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτού ψηφίζεται. Τι να κάνω τώρα. Άμα το λέμε Τσίπρα ή το λέμε Κυριάκο, χαίστηκα, αφού το ίδιο είναι. Μην μιλάω. Τι είπε, Σιριζέα είσαι. Είσαι στου 25. Να σου πω, τη χώρα τη χρέωσε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Και τώρα κυβερνάει το Πασόκ με άλλα ρούχα, με πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Τι θες τώρα. Μη βιάζεσαι. Όχι, γιατί δεν με βιάζομαι, δεν κατάλαβα. Όχι, θα κάτσω να φάω όλη τη μέρα με σένα. Άμα να δεις και βγαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και μιλάει. Γιατί να μιλάει, ρε. Όλο η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει. Θα κυβερνήσουν κι άλλοι. Ας το διάλογο να πάνε. Να πάνε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Άμα και οι άλλοι. Και πέστατε, αγανακτισμένη Σιριζέα. Θα σας βάλω σε βαζάκι κάποια ώρα, δεν βρίσκεστε τακτικά. Σαν τη σοκολάτα Ίον, ψηλά στο σκρίνιο. Να σας βλέπω μακριά να θυμάμαι ότι υπήρξατε. Άκου να σου πω, εγώ δεν είμαι Σιριζέα, ρε. Είσαι Μαρή. Τι είσαι. Εγώ έχω κάνει στρατόπεδο, ρε, 8 μήνες. Καλά, κι εγώ έχω κάνει στρατόπεδο, 12 μήνες. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν περηφανεύομαι να κάνω τον άντρα. Άκου να δεις, δεν μπορώ να βλέπω τα παράξενα, ρε. Όλο παραμύθια λέτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Όλο αηδίες. Σοβαρευτείτε λίγο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κ***τα και καλό από το 18 της Κ***τα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά εσείς? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Να ενημερώσουμε και ότι η κλήση μας ηχογραφείται. Καλά, χρειαζόταν να με ενημερώσετε γι' αυτό, δεν το ήξερα. Α, ναι, για το τυπικό πρέπει να σας το πω, να το γνωρίζετε. Να σας το πω κι εγώ, να σας ενημερώσω ότι η κλήση μας ηχογραφείται. Ωραία, καλούμε για να κάνουμε μία πρόταση για το σταθερό σας τηλέφωνο από τον. Τέλεια, για πείτε μου. Ωραία, τώρα σε ποια εταιρεία ανήκει? Ανήκει στη. Ωραία, έχετε και ίντερνετ. Έχω, δεν θα έχω. Πολύ ωραία. Το κινητό σας είναι κάποιο καρτοσυμβόλαιο, είναι συμβόλαιο, ανήκει σε εμάς την. Δεν ανήκει σε εσάς. Στην ίδια εταιρεία τα χόλα. Πολύ ωραία. Οπότε αρχικά για το σταθερό σας, ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δίνει απεριόριστο ίντερνετ, σταθερό και χωρίς αποσυνδέσεις, έως 24 Mbps ταχύτητα. Και μάλιστα δωρεάν και απεριόριστα θα το χρησιμοποιείτε και εκτός σπιτιού σε πάνω από 300.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, σε tablet, laptop και σε κινητό τηλέφωνο. 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν σε κινητά. Και η τελική τιμή είναι τα 22 ευρώ και 12 λεπτά. Πώς σας ακούγεται αρχικά αυτό για το σταθερό? Τι είπατε ότι έχει μέσα αυτό, έχει και ίντερνετ, πόσο μεγάλο ίντερνετ? Το ίντερνετ είναι έως 24 Mbps αυτό το πρόγραμμα που σας λέω τώρα. Ναι. 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν στις κινητά. Δεν έχει πιο πολύ ίντερνετ αυτό το αναβαθμισμένο που λέγεται, πώς λέγεται, το 30 κάτι? Βεβαίως. Το πρόγραμμα με τις ίδιες παροχές, αλλά με έως 30 Mbps ταχύτητα στο ίντερνετ, με VDSL δηλαδή ταχύτητα, ναι, είναι στα 29 ευρώ και 29 λεπτά. Να κάνω μια ερώτηση, επειδή πρόσφατα εγώ έφυγα από την εταιρεία σας, εγώ γιατί πλήρωνα 40 ευρώ για τα ίδια πράγματα? Δεν σας άκουσα καθόλου. Επειδή πρόσφατα έφυγα από την εταιρεία σας, εγώ γιατί πλήρωνα 40 ευρώ για τα ίδια πράγματα που μου λέτε τώρα με 29? Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Να μας. Τι να μας. Να καλώς τη μας που λέμε, καταλαβες. Ναι, το κατάλαβα. Τι γίνεται? Τι θες? Η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή. Καλά, ήταν τραγική και πριν πάρεις τηλέφωνο. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Πώς κοιμάται? Δεν είδε τι έγινε με τη σημαία. Αυτός ο Τσίπρας στο παλιοκουμούνι τι έκανε, το είδες? Ότι είναι και παλιοκουμούνι αυτό που θα μείνει. Κατάργησε τον εθνικό ύμνο. Κατάργησε την έπαρση της σημαίας. Και τι θα τραγουδάει τώρα ο Ανδρέας ο Ευαγγελόπουλος? Ποιος? Ο Ανδρεούλης ο Ευαγγελόπουλος θα τραγουδάει τώρα, όμως θα βλώσουν. Τι λες μωρέ, δεν ξέρεις τι λες. Με τον Ανδρεούλη δεν πηγαίνατε σε κάτι παρατράγουδα, σε κάτι Μιχαλονάκου και ερωτοδικία? Τι θα τραγουδάει, ποιον εθνικό ύμνο, μόνο του Πασόκ? Δεν έχει ξαναγίνει. Μόνο από αυτό έπρεπε όλοι να ήσασταν στο Σύνταγμα. Μόνο από αυτό. Άρα για να καταλήξουμε, για να καταλάβω. Σημαία, κατάργησε τον εθνικό ύμνο. Αυτά τα πράγματα, τα εθνικά μας σύμβολα. Άρα έχουμε κομμουνισμό. Να καταλήξουμε δεν κάπου. Δεν να γίνει αυτό. Δεν άρα έχει... έχουμε. Άρα έχουμε κομμουνισμό. Τι πες? Άρα έχουμε κομμουνισμό. Οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι πατριώτες. Οι αριστεροί.
αριστεροί. Όλοι αυτοί οι Κυπρέστοι Ριζέοι, τα παλιοκουμούνια δεν είναι Έλληνες. Έλληνες ποιοι είναι, Έλληνες ποιοι είναι. Αυτοί που το γράφουν στο μπράτσο και το λένε δυνατά και ξεπουλάνε τη χώρα, ποιοι είναι, να συνοηθούμε. Όλοι να ήρθαν στο Σύνταγμα. Τι να κάνουμε μόλις στο Σύνταγμα με στη ζέστη στην Ταλάκα. Άι παράτα μας. Δεν είναι ένα εθνικό σύμβολο. Έλα εντάξει, έκανες την εμφάνισή σου, χάρηκα, έλα γεια. Η Ελένη Λουκά είναι. Και τι έγινε. Το έχετε εσείς αποκλειστικό, θα το έχεις δει βέβαια. Δεν το έχεις δει για το Μακρόν που πήγα και φώναξα. Το είδα μωρί, σε μαζέψανε πάλι. Ωραία, το έχετε εσείς αποκλειστικό. Εσύ όσοι έχω φτάσει στην 81η σύλληψη. Μπράβο. 81 σύλληψη. Μπράβο. Πήγα και φώναξα πραγματικά και ήταν την ημέρα του. Να τις εκατοστήσεις εύχομαι σε βαθύ κελί. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αποστόλη δεν τελείωσα. Δεν πειράζει, τελείωσα εγώ. Θα ήθελα να σου πω ορισμένα πράγματα για τους πολιτικούς μας, για την πολιτική μαφία. Ναι, ναι, για πες. Του λιμένων προδοτών. Που θέλουν να τα ρίχνουν στον Παπαντρέου και στον Καραμαλή επειδή δεν μπορούν να τους απαντήσουν γιατί είναι πεθαμένοι. Ο Καραμαλής κρατικοποίησε όλες τις γεωστρατηγικές υποδομές. Και ο Παπανδρέου, ο γέρος, έδωσε φαγητό να φάει ο κόσμος μπόλικο. Ακόμα και αν κλέψανε αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε ότι κλέψανε. Κάνανε τουλάχιστον έργα. Να πούμε, ναι. Ποιοι, για ποιους λέγαμε. Είπαμε για τους παλιούς που τα ρίχνουν επειδή είναι πεθαμένοι και δεν μπορούν να τους απαντήσουν. Ποιοι κάνανε έργα, όχι, μπερδεύτηκα. Ποιοι είναι οι παλιοί. Για τον Πανδρέου τον Ανδρέα και για τον Καραμαλή τον Γέρο. Α. Που κρατικοποίησε τα πάντα. Είσαι από το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Με παίρνεις από το Facebook. Όχι, δεν μου λες. Αυτοί τώρα που μας κυβερνάνε τι έκαναν. Τα χρηματιστήρια, τα ψεύτικα και πλαστά χαρτιά για να μας βάλουν σε ένα νόμισμα. Έχεις κονκάρδα με τον Ανδρέα. Κοίταξε να δεις, ούτε με τον Ανδρέα έχω ούτε με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ότι αυτοί τουλάχιστον ήταν ηγέτες, δεν ήταν προδότες. Ηκέτες είπες ή ηγέτες, δεν άκουσα καλά. Ηγέτες. Α, όχι ηγέτες. Δεν εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα. Ηγέτες. Καταλαβαίνω. Είναι αυτοί που τα κλέψανε με τα κλέψανε. Ένα Παπανδρέο δεν έχουμε όμως. Με το Δουνουτού. Αυτοί που ξεπουλήσανε την περιουσία του ελληνικού λαού για 100 ολόκληρα χρόνια στους ξένους. Βγαίνεις ανός και με στέβια. Τις έτοιμες υποδομές της Ελλάδος. Βγαίνεις ανός με γκότζι μπέρι. Καλά, εντάξει, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι αυτοί δεν θα την γλιτώσουν. Καλά κάνεις και λες εσύ. Απλά θέλω λίγο να εννοούμαστε. Ναι, για πες. Αν έχει ψανό με κρανμπέρι, γκότζιμπέρι ή στέβια. Ναι, ναι, γκότζιμπέρι έχει. Είμαι κοινόα. Ναι, 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 είναι. Τέλεια. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τι ώρα είναι η ελληνοφρένεια. Ξεκινάει τώρα σε λίγο, σε κανένα τέταρτο. Σε κανένα τέταρτο, α, εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Την προλαβαίνετε, δεν έχετε χάσει τίποτα. Την προλαβαίνετε. Ορίστε. Την προλαβαίνετε, δεν έχετε χάσει τίποτα. Η ώρα είναι 2 παρα 5, κάπου εκεί 2 και 10 μετά το δελτίο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Είστε σαν κύριος Αποστολή. Ναι, είμαι. Γιατί σας ακούω στο ράδιο. Α, στο διάλο. Αφού από το τηλέφωνο μιλάμε. Στο Max, γιατί εγώ που Max πιάνω. Στο Max, τα Max, ναι. Είναι σε επανάληψη. Ο Max, πού είναι το Max, στην Μπέλα, στην Πάτρα, πού είναι. Στην Πάτρα. Αν την Πάτρα με έχει παρμένο. Ναι. Όχι, όχι, ζωντανό είναι. Και πού είναι σε επανάληψη, γιατί δεν. Πρέπει να είναι κάποιο επανάληψη, το ζωντανό σε χαλάει. Μάθατε στην κονσέρβα τώρα και θέλετε κονσέρβα μόνο. Εμεί φταίμε. Πώ λέγεστε, Γιώτα. Το έπαιζα, άμα είναι άντρα ή γυναίκα, δεν ήμουν σίγουρο. Αλλά ναι, Γιώτα. Γεια σου, Γιώτα. Με το ξέρει το τραγούδι που λέει το έτυχε το λένε Γιώτα και το άλλο Παναγιώτα. Δεν το ξέρω. Θα σου το πω. Το μουί το λένε Γιώτα και το μπίτσο Παναγιώτα. Το σπάω πολύ πάντω. Δεν το λέω εγώ, γάμο τραγούδι. Τώρα δεν είναι τραγούδι. Το σπάω πολύ πάντω. Το σπάω πολύ πάντω. Πόσο χρόνο είστε, Γιώτα. 38. Α, μαρισά πια. Δεν κατάλαβα, να είσαι καλά, Γιώτα μου. Και εσύ. Κοιτάμε λίγο πιο μικρέ, λυπάμαι. Πειράζει να μιλά στον ελληνικό. Όχι, εδώ μιλάμε στον ελληνικό. Αν δεν μιλήσουμε εδώ στον ελληνικό, που θα μιλήσουμε. Ω, εντάξει, βρίσκω πρώτη φορά, δεν μου ξαναπάρει. Τη δεύτερη δεν μιλάμε στον ελληνικό, ναι, η αλήθεια είναι. Μην παραγνωριστούμε, δεν θέλω. Κρατάω τις αποστάσεις. Λοιπόν, χάρηκα. Και εγώ και εγώ. Εσύ γιατί. Παρακαλώ. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, τι θα θέλατε. Τι δέχτηκε, παρακαλώ. Εδώ που πήρατε, η άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι. Δηλαδή, καλήσατε τον αριθμό, έκανε τούτ και βγήκα εγώ. Λάθος. Πώς λάθος, επειδή βγήκα εγώ, σωστό είναι. Μα τι δέχτηκε. Εδώ που πήρατε είναι εδώ, τι θέλετε. Εσείς που πήρατε. Εγώ πήρα το Real FM. Εδώ είναι σπίτι. Και είναι μεσημέρι και ενοχλείτε, τρώμε. Μα τι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, έπρεπε να σηκωθώ από το τραπέζι, δηλαδή επειδή πήρε εσύ λάθος. Λοιπόν, και εμένα παίρνουν λάθος. Τι έγινε, πρέπει να τους βρίζω. Σε έβρισα καθόλου.
Είναι Real FM εκεί. Άντε πάλι, δεν θα σταυρώσουμε μπουκιά σήμερα, δεν θα σταυρώσουμε. Α, καταλαβαίνετε. Τώρα πήρα εγώ το ΡΕΤΕ και το ζήτησα και μου λέει θα σας συνδέσω. Πώς βγαίνει το δικό σας νούμερο? Τι να κάνω, έχουν εμπλεχτεί γραμμές, εγώ θα την πληρώ. Εγώ τι φταίω που θέλω να φάω? Μια μπουκιά ρημάδα, μια μπριζόλα έχω να την κόψω. Θα στεγνώσει μπριζόλα, μετά δεν τρώγεται, γίνεται τσαρούχη. Θα φάσω, από καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Μπαλούρδο Τάσο. Ο ίδιος. Μια στιγμή, παρακαλώ. Ναι, έλα λίγο. Τι περιμένω, παρακαλώ. Ναι, ένα φάξ να φτιάξουμε. Τι, ακόμα φάξ. Λέγεται. Τάσο. Έλα. Δεν λειτουργεί το σκάνερ. Γιατί? Α? Το τόνερ το άλλαξε, ποια είσαι εσύ? Η Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα. Περίμενε μισό λεπτάκι. Περιμένω, ναι. Κόνερ το έχουμε αλλάξει. Το έχουμε αλλάξει, ναι. Το έχουμε αλλάξει, είναι καινούριο. Και δεν λειτουργεί, το έχει βάλει στην πρίζα? Ναι, δεν λειτουργεί καθόλου. Για κάτω, βγάλει. Και σφάλμα κατά τη σάρωση. Αλλά αυτό μόνο. Τα σάρωσε όλα, ναι. Βγάλ το λίγο από την πρίζα, άστο λίγο να ηρεμήσει και ξαναβάλ το. Ωραία, εντάξει, έγινε. Εντάξει. Ναι. Να σου πω. Αλλά. Με το mail δεν μπορείς να κάνεις δουλειά, με το κινητό. Μπορείς να σκανάρεις από το κινητό άμα θέλεις. Θα το πω στον Αποστόλη και θα δω τι θα μου πει, εντάξει. Θες να κάνουμε μια δοκιμή? Περίμενε λιγάκι. Αποστόλη, μου πάνε να βγάλουμε από την πρίζα. Και να τα αφήσουμε λίγη ώρα και μου πάνε μπορούμε να σκανάρουμε από το κινητό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Περίμενε λιγάκι, Τάσο. Περιμένω, έλα Κατερινάκη μου, έλα. Ναι. Λοιπόν. Πες μου πώς γίνεται όμως, γιατί δεν ξέρω. Θα βγάλεις μια φωτογραφία από το κινητό σου και θα κατεβάσεις το πρόγραμμα σκανάρισμα κάμερας. Mm. Έλα να κάνουμε δοκιμαστικό. Βγάλε μια φωτογραφία, στείλε μια φωτογραφία τυχαία, κάτι ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Το στήθος σου, ας πούμε. Και στείλτε μου ένα mail να δω κάτι για να το ρυθμίσω από εδώ. Λοιπόν, βγάζω μια φωτογραφία και τι την κάνω? Και μου τη στέλνεις εμένα να δω τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ. Πώς τη στέλνω? Από το κινητό. Θα σου πω ένα mail. Ωραία. Έβγαλα μια τυχαία, έτσι. Το στήθος είπαμε. Έλα μωρέ. Καλά, το ένα, όχι και τα δύο. Πες μου και πώς θα στέλνω. Δεν έχω καν ιδέα πώς στέλνεις email, έτσι. Μωρή, από πού είσαι, από πού κατέβηκες? Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα μου στείλεις το στήθος τελικά? Όχι. Τι όχι, μωρή, πώς θα κάνουμε δουλειά? Θέλω κι εγώ να αποζημιωθώ κάπως, λεφτά δεν θα πάρω. Ωραία, σημείωσε το email. Έλα, πες μου. E, E. Ναι. L, δύο λάμδα δηλαδή. Ναι. I. Ναι. N-O-F. N-O-S. F, φι. Φασόλι. Φι, ναι. R. Ναι. E. Ναι. N. Ναι. E. Ναι. I. Ναι. A. Ναι. Παπάκι. Ναι. gmail.com. Ωραία, εντάξει. Για στείλε μου να δω. Περίμενε μισή λεπτά. Εγώ δεν έχω email. Τι δεν έχει email, μωρή, από πού είσαι εσύ? Δεν έχει και Facebook, θα μου πει, δεν έχει και Instagram. Πες μου ότι δεν ξέρει και την νερό φλαμίγκο. Τι πράγμα? Δεν έχει email, δεν έχει Facebook, δεν έχει Instagram. Τι έχει? Ναι, αλλά δεν το χρησιμοποιώ το email. Τι το κάνει? Δεν ξέρω καν τον κωδικό μου. Είσαι μωρή σε εταιρεία που χρειάζεται ηλεκτρονική υποστήριξη και εσύ δεν έχει email να το χρησιμοποιεί? Ναι. Σε πληρώνουνε? Ναι. Όχι. Να πληρώνει. Τι να κάνω τώρα? Α, στείλει τα βυζιά τώρα να δω. Καλά, λοιπόν, σε κλείνω και θα τον πω από τον Αποστόλη να σου στείλω. Από τον Αποστόλη, λοιπόν, τώρα τα άκουσα αυτά, δεν μου τα έχει πει από την αρχή. Έλα, γεια. Άδια. Ναι, Αποστολή. Ναι. Ένα λεπτάκι. Περιμένω. Τι περιμένω? Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι, αμέ, τι περιμένω? Μισό λεπτάκι. Δεν ενδιαφέρεστε για μια φιάλη γραερίου? Ναι, ναι, θέλω φιάλη. Οδηγός μας, ένα λεπτάκι. Είμαι υπερφύαλος, θέλω πολλές. Οδηγέ, driver, Mr. Cab driver, Mr. Gas driver, παρακαλώ. Γεια σας. Για τη φιάλη ενδιαφέρομαι. Ναι, για πού? Τσα, για το σπίτι. 1-0. 1-0. Ναι. Ποιος είσαι, Άκης είσαι? Ο, δεν είμαι ο Άκης, την μπουκάλα εγώ θέλω, την υγραερίου. Α. Να σου πω τώρα, πόσο έχει, γιατί εγώ έχω την παλιά. Έχεις την παλιά, τι μπουκάλα θέλεις? Την κανονική, πόσο είναι αυτή, τη μεσαία, ας πούμε. Τη μεσαία, μα λες τη μεσαία, τι εννοείς? Αυτή που έχει γύρω στο 20, ρε παιδί μου, πόσο έχει? Γιατί δουλειά τη θέλεις? Ρουφάω γκάζι και μιλάω περίεργα. Άλλοι το κάνουν με ήλιο, εγώ το κάνω με γκάζι. Αν τότε έχεις πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί. Α. Αερίζομαι καλύτερα. Α. Είναι αυτό που λέμε κολοφορτιά. Τι θα γίνει, θα φέρετε την μπουκάλα, παιδιά? Έχω ξεμείνει, θέλω να μαγειρέψω. Καλό φαγητό έχεις? Ψάρια. Ψαρονικού. Λοιπόν, πάρτε την Ιωάννα, δείτε που ξέρει. Φέρτε την Ιωάννα. Ιωάννα, μαζί με την μπουκάλα μπορείς να μου στείλεις και τα στήθια σου. Σκαναρισμένα. Γεια σου, Αποστόλη, γεια σου, φιλάκι. Ιωαννάρα μου, μωρό μου. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Να μας. Και τι έγινε? Έχω φτάσει αισίως στις 82 συλλήψεις. Πάλι μωρή σε μαζέψανε. Γιατί σε μαζέψανε? Γιατί αποκλειστικό. Γιατί μωρή σε μαζέψανε πάλι? Ποιος ήρθε? Δεν το πήρα χαμπάρι. Είχες πάει στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Εσύ έστησε στον αγώνα. Γιατί στημένο ήταν τώρα? Για να χάσει ο Ολυμπιακός και να μην πάρει πέναλτι, τι ήταν? Φώναξα τους Γερμανούς, με είδες. Τι έκανε τους Γερμανούς? Με είδες, αφού το είχε και το ελληνικό.gr. Με είδες προχθές που ήρθε ο Τόμας Βίζερ. Ωραία, ωραία, θα το παίξω το εργάκι. Να σου πω, έστω ότι το είχε το ενικός.gr. Εσύ που το ξέρεις ότι το είχε το ενικός.gr? Έχεις τάμπλετ? Ποιος το πήρε το τάμπλετ? Από ποιος είναι ο χορηγός? Πού βγάζεις λεφτά? Πώς ζεις? Είσαι κυπατζού? Μίλα, μωρή Λουκά. Όχι, εμένα θα ακούσεις. Πήγαν στο
Είσαι κυπατζού, Μωρή Ρουφιάνα. Λέγε, Μωρή, γι' αυτό κυκλοφορεί από εδώ και από εκεί, να παίρνει πληροφορίε. Ούσου χτύρε από εδώ χάμω. Έχουμε γεμίσει κυπατζίδε σε κάθε γειτονιά. Έξω οι κυπατζίδε από κάθε γειτονιά. Τσακίστε του κυπατζίδε μαζί με του φασίστε. Ναι. Η Ελένη Λούκα. Το ξέρω, αφού πήρε και πριν. Αποστόλη, σε παίρνω από τα Δωδεκάνησα. Όλα. Σ' ακούμε εδώ στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο με ακούτε, πού ξέρεις για τους άλλους 11. Με παίρνεις από την Κάρπαθο, τελεία. Σε ακούμε στην Κάρπαθο, τελεία. Μέχρι εκεί φτάνει. Σε πήρα να σταχώσω κι εγώ μια και σταχώνει όλη η Ελλάδα. Με χαρά. Μωρή μπουμπού, θα μου βάλεις τη σαλίκη στο ναυτικό το τσατατσά. Εγώ είμαι μπουμπού κατά τα άλλα, σούλα. Με μου παίρνει εδώ την που το φέρνεις. Για κακό το λες. Φέρνω πολλά γενικώς, δεν ξέρω. Φέρνω κι αυτό ίσως. Και με το γύφτο και με το Αλβανό είσαι. Παιδιά, τι γυρνάει εκεί στην Κάρπαθο? Τι γυρίζει, γιατί μέχρι εδώ δεν μυρίζει. Εκεί κάτι γυρίζει και έχει ρετάρει λίγο. Τι γίνεται, παιδιά, να τα αφήσει αυτά. Πάτε και πίνετε αυτά τα χασίς. Τα χασίς και ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ μετά. Γίνεται κοιμά στο μυαλό. Από ποινικό. Κομμένο. Γι' αυτό κατάλαβα ότι τη ποινικοποιήσεω του legalized το κίνημα. Κομμένα, παιδιά, ψηφίζετε μαγίες. Κόφτο, κόφτο, σε χαλάει, γεια. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Γιατρέ μου, κύριε Αποστολή. Ορίστε. Ο κύριος Αποστολής, ο γιατρός. Ναι, ναι, ο γιατρός. Δόκτωρ Πιούτσας. Ναι, ναι. Σας έχω πάρει από τον κύριο Γρηγορόπουλο που είχα πάει για την εμφύτευση μαλλιών στο Χίλτον που είχα το πρόβλημα. Είχαν περάσει 7 μήνες και δεν. Με την αλοπαικία σιπαίους. Πού βάλατε μαλλιά? Γιατρέ, για τα μαλλιά στο κεφάλι μου. Α, νόμιζα. Α, εντάξει. Ναι, έχω πολλούς ασθενείς. Νόμιζα ότι είστε ή αυτός με την αλοπαικία σιπαίους ή ο άλλος με την αρέωση μασχάλης. Α, όχι, όχι, όχι. Είμαι ο. Σας μπέρδεψα. Ο Στέφανος είμαι. Ναι, ναι, ο καραφλοκόρακας. Δεν σας κατάλαβα. Βάζουμε ένα ψευδόνυμο για τον καθένα να καταλαβαίνουμε ποιος είναι τι. Εν πάση περιπτώσει, με την περίπτωση δεν είδα κάποιο αποτέλεσμα. Και μου είπα να ξαναπάρω στο άλλο το εξειδικευμένο το. Α, δεν έχουν βγει μαλλιά, δεν έχουν φυτρώσει. Όχι, 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 τίποτα. Μήπως βιάζεστε. Είχα κάνει όταν έκανα τις πρώτες επισκέψεις και αυτά για 15 μέρες ότι είχαν βγει έτσι. Λίγο μετά ξαναπέφτανε, μου λένε μετά τον 7-8 μήνα θα ξαναβγούν. Αλλά δεν. Μήπως δεν τα ποτίζετε τακτικά. Ναι, ότι οι συνταγές μου έχουν δώσει δηλαδή. Τα έχετε κάνει όλα όσα πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Κομπόστ έχετε βάλει. Την έχω βάλει. Κομπόστ. Όχι, δεν είναι. Βοηθάει αυτό. Θα πάτε σε ένα μαγαζί ή σε φυτώριο και θα ζητήσετε να πάρετε ένα σακούλι με κομπόστ. Συγγνώμη, με δουλεύετε. Όχι, δεν σας δουλεύω. Λίγο κομπόστ θα απλώνετε στο κεφάλι και από πάνω λακ. Και θα είναι σαν να έχετε μαλλιά κανονικά. Θα το στερεώνει. Συγγνώμη, με πήρανε για να κλείσω κάποια επίσκεψη να με δείτε ο ίδιος προσωπικά. Α, θα περάσετε να σας δω. Ελάτε να σας δω από εδώ. Α, στο γιατρείο εσείς τι ώρες είστε? Απογευματινές, κυρίως το πρωί είμαι στο χειρουργείο. Φύτε εγώ μαλλιά σε καραφλοκόρακες. Μάλιστα, αλλά λίγο με έχετε μπερδέψει, λέω, σαν να μου κάνει κάποιος πλάκα. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Εγώ φοβάμαι μην μου κάνετε πλάκα, γιατί η δικιά μου εγχείρηση πάντα πετυχαίνει και μου λέτε τώρα ότι δεν βγάζετε μαλλιά, μήπως με κοροϊδεύετε. Ναι, μου έχετε πει κάτι περίεργα. Είστε σίγουρος ότι δεν βγάζετε μαλλιά? Μήπως έχετε ξεσυνηθίσει και δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά? Και από πού να βάλω μαλλιά? Δηλαδή, έτσι πως το βλέπετε, εσείς δεν έχει μαλλιά. Όχι, 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 όχι. Το αποτέλεσμα που μου είχαν δείξει στη φωτογραφία θα γίνει καμία σχέση. Αυτό το πιπεράκι βάλατε? Συγγνώμη, μαλακίζεστε, με δουλεύετε τόση ώρα. Όχι, είναι αυτό το πιπέρι που δείχνει ότι είναι πυκνό. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, είστε μεγάλος αλήτης. Όχι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, μόνο αυτό σας λέω. Παιδί μου, βάλει ένα περουκί να ηρεμήσει τώρα που κάνεις επεμβάσεις. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σας κάνω μήνυση. Θα σας κάνω μήνυση. Όντως, άμα είναι να μου κάνετε μήνυση, να σας βάλω και φύκο να σας βάλω στο κεφάλι να σας φυτέψω, αν θέλετε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ντροπή μεγάλη για το ιατρείο που έχετε και με προτείνανε σαν εξειδικευμένο ότι θα γίνει δουλειά. Δουλειά κάνουμε. Ό,τι θες, εγώ σου το φυτεύω. Από σφαίρα μέχρι χρυσάνθεμο. Θα σας γαμίσω και τους δύο, πούστε. Αμαν. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω καλέσει τον Real FM. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο email θα μπορούσα να το στείλω για να παίξει? Από πού τηλεφωνείτε? Από το Άσυλο Νιάτων. Από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας? Από το Άσυλο Νιάτων. Ναι, ναι, το ίδιο λέμε. Μισό λεπτάκι. Έλα, Απόστολε, η Σουλτάνα είμαι. Έλα, Μωρίζαβη. Καλά κάνεις και τα βγάζεις όλα στον αέρα πρώτον. Φορές σε θαυμάζω που επιτίθησες τους σατανιστές. Με θαυμάζεις που επιτίθημες τους σατανιστές, πότε επιτέθηκα? Αλλά σε επιτίθονται και αυτοί, πώς με το καταλαβαίνεις. Α, ποιοι είναι οι σατανιστές καταρχήν? Άκουσα, για την πόλη Ναυθαλήμ να διαβάσεις κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 4, 12 έως 25. Δεν προλαβαίνω τώρα να διαβάσω και τέτοια. Όσο, λοιπόν, έχουμε να διαβάσουμε τα δικά μας τώρα, θα διαβάσουμε και αυτά. Τη βάφτιση θέλουν να την κάνουν 18 χρονών. Γι' αυτό έβγαλαν το νομοσχέδιο. Καλά, τι 18 χρονών είναι δυνατόν? Το παιδί μια χαρά όριμο είναι ενός έτους να αποφασίσει το θρησκευμά του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα που έχουμε λήξει τις ηλικίες που στα 15 μπορείς να αλλάξεις φίλο. Δεν μπορείς ενός έτους να διαλέξεις το θρησκευμά σου? Όχι, να μην αλλάξει βάφτιση. Οι σατανιστές μαζεύουν στρατό. Βέβαια είναι σατανιστές αυτοί. Ο Τσίπρας τους βοηθάει. Αυτό γίνεται. Αυτό συμβαίνει. Δεν τα βλέπω εγώ, νομίζεις? Κρύβονται αυτά. Θέλεις
να μοιάζει το σατανά ή το Θεό. Διάλεξε πλευρά και θα κάνει ή το έργο του Θεού ή το σατανά. Δεν ξέρω, στο Θεό μπορώ να φοράω σκουλαρίκι. Όχι μάλλον. Μπορείς, αλλά όχι όταν θα μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Άμα μοιάζω με το Θεό, τώρα έχει λογική να μοιάζω με το Θεό και να φοράω σκουλαρίκι. Θα μου πούνε κανέναν αρχοάπλητρο να πούμε Σιριζέο, φοβάμαι. Σε είπα, από το σατανά δεν παίρνουμε τίποτα. Τίποτα δεν παίρνουμε από το σατανά, ούτε η Ιδονή. Νομίζεις, δεν τα έχει ψάξει. Ναι. Οχ, με την πρώτη. Ναι, με την πρώτη. Περίμενε λίγο, μια φίλη μου. Έλα. Γεια χαρά, καλησπέρα, τι γίνεται. Έλα, καλά είσαι. Αναστασία, εσύ είσαι. Εγώ είμαι η Ματίνα. Α, έλα, Ματίνα. Έλα, δεν κατάλαβα τη φωνή, τι κάνεις. Πολλά Ματίνα. Ναι. Είναι. Μαλαματίνα εδώ, μαλαματίνα. Και ομπρέλα τσάο. Τι κάνεις, Ματινάκι μου, τι μέγεθος στήθος φοράς, A, B, C, D. Τι στήθος φοράς, λέει. Το σουτιέν εννοώ. 75D. «75D» Αποστόλη, έλα στη Λέρο, θα την τακτοποιήσουμε. Έλα, Λέρο. Στη Λέρο, τι να έρθω, παιδί μου, εξορία. Έλα, τι έλα. Παιδί μου, κατρούγκαλος είμαι να έρθω στη Λέρο. Να βάλω το ποσέτ, το κόκκινο, το επαναστατή, να έρθω να κρατάω την κολόνα. Πας καλά με τα μυαλά σου. Δεν θες, έχω πολύ ωραίες δασκάλες εδώ πέρα να σου πασάρω. Ό,τι θες, έλα. Δασκάλα, ήτανε. Και άλλες δασκάλες, έχω βίτσιο με τις δασκάλες. Αλλά έχω μπουχτίσει, επειδή έχω κάνει overdose δασκάλα, είμαι σε φάση. Όχι άλλο δασκάλα. Μετά κανονικά, Βαπάριο και Αλεξίου. Εγώ δεν φορά τίποτα με ετοιμοπόλεμη. Ρόγα πολυβόλο. Ρόγα πολυβόλο, ναι. Αμαν. Τι διάολος είσαι μεσημεριάτικα. Φύγε, δεν σ' αντέχω. Ναι. Όχι στην Γερμανία. Βρε ούστα από εδώ χάμω. Εσύ τα πεις το όχι, εγώ ούστα από εδώ. Ναι. Όχι στους Γερμανούς. Έχεις το διάλο, μωρί. Ναι. Το όχι του... Παρακαλώ. Το όχι του χι... Ναι. Το όχι του χι... Ναι. Το όχι... Ναι. Το... Ναι. Ναι. Το ηρωικό. Καλησπέρα, παρακαλώ. Μπορεί να με συνδέσετε, μιλάω από εξωτερικό. Μπορεί να με συνδέσετε με το Αποστόλη. Εγώ είμαι ο πιο εξωτερικό περίπου, το Αποστόλη είμαι. Αυστραλία. Hello. Αυτό το τηλεφωνό μου. Ποιο τηλεφωνό μου. Το τηλέφωνο το δικό μου να μιλήσω στον Αποστόλη, παρακαλώ. Ο Αποστόλη είμαι. Εσύ είσαι ο Αποστόλη. Εγώ ναι. Μα αφού σε ακούω τώρα και μιλά με άλλον. Μπορώ να τα κάνω ταυτόχρονα, εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Αποστόλη μου, άκουσε, όταν θα έρθει τη σειρά μου, θα με βγάλει στον αέρα, εντάξει. Ναι, ναι, για πες, τι θες να μου πεις. Αποστόλη μου, δεν μου λες, εγώ είμαι Σιριζέος, εντάξει. Στην Αυστραλία πήγες να γίνεις Σιριζέος. Ακριβώς από την Αυστραλία είμαι Σιριζέος, έχω 50 χρόνια στην Αυστραλία και μου αρέσει ο Σιριζέας. Και να βγει ο Μητσοτάκης στο κολόπεδο που πάει 7 μονάδες μπροστά. Όχι, Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει το κολόπεδο. Στο κολόπεδο και που πήρε τα F-16, δεν πέρασα, θα μπει. Με τα F-16 θα μπει ανάπτυξη, στην Αμερική θα γίνει ανάπτυξη. Πώς θα μπει ανάπτυξη? Όχι, ξέρω πώς θα μπει ανάπτυξη, ξέρω την είσοδο. Η είσοδο της ανάπτυξης είναι μία. Μοιάζει με δυο βουνά μέσα σε βρακί. Ρε Αποστόλη μου, άκουσε να δεις. Και ο Μητσοτάκης να μπει το κολόπεδο. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Άκουσε να δεις, συγγνώμη που λέω ότι δεν φράσει. Όχι, δεν πειράζει, εμείς το κολόπεδο θέλουμε, τον Τσίπρα. Μου αρέσει ο Τσίπρας. Καλός είναι, καλός. Καλός είναι, καλός. Για πρωθυπουργός δεν ξέρω, γενικός καλός όμως. Γενικός καλός, καλός ο Τσίπρας. Και το Πασόκ τα έφαγε και. Ο Βενιζέλος θα έφαγε όλη τα πάντα. Αχ, το Πασόκ, τι μου θύμισες τώρα, το Πασόκ. Το Πασόκ, να σου πω ολόκληρο τηλέφωνο από την Αυστραλία για να στηρίξει Τσίπρα, σε παρακαλώ. Θα ψηφίσω Τσίπρα από την Αυστραλία. Μπράβο. Ρε Αποστόλη μου, σ' αγαπάω, ρε. Είσαι από τους λίγους που πιστεύουν ήδη και την τρίτη φορά, αριστερά. Οφκώς, νομίζω ότι όταν θα γίνουν εκλογές σε 8, σε ένα χρόνο, όταν πάει 10 μονάδες ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης μπροστά, θα αλλάξουνε, πάει ο Τσίπρας να βγει. Είχα πάρει την άλλη φορά και ήμουν τελείως χάλια. Τώρα παίρνω, γιατί θα φύγω από εδώ που είμαι, δεν πρόκειται να σου πω που είμαι, θα ξαναπάω στον Πειραιά. Δεν πάω να πάω στην Καλκίδα. Είμαι 60 χρονών. Όσο το γυαλό σάπια, τι θες. Δεν πήγα ποτέ μου κουκουέ. Τι να κάνω εγώ. Με πονάει ο Άρης. Καλά εντάξει, είσαι πονά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σε πονάει. Θεωρία με τον Άρη την έχω μεταλαμπαδέψει στο παιδί μου. Το κατάλαβες αυτό? Με πονάει. Τι σε πονάει ακριβώς? Σου είχα πει για το Βλαχούτσικο. Τέρμα. Τώρα μίλησα στον άντρα μου, ναι, και του είπα: Στέφανε, εσύ δεν μου είχες πει για τα κίνητα. Δεν χτυπάω το κόμμα. Εσύ δεν πει για τα κίνητα του Χαλβατζή. Μωρή, πας καλά, καλά. Δηλαδή τα χάπια τα δίνει ο γιατρός να τα παίρνουμε. Δεν δίνει τα χάπια έτσι να έχουμε χάπια. Αποστόλη, αλήθεια το λέω. Το ξέρω ότι μου λες αλήθεια και εγώ αλήθεια το λέω όμως. Να τάξει τα κουτιά εκεί να τα κοιτάς για ποιο λόγο? Καραμέλες είναι και δεν λήγουνε. Λίγουνε, φάτα. Πάντως πίστεψέ με, γιατί τώρα είμαι στο... Στο δρομοκαίτιο. Τι σε νοιάζει που είμαι? Στα εξτρέματά μου. Ναι. Ξέρεις που είμαι? Εκεί που πήγε μία από το Πολυτεχνείο, στη Σαλαμίνα.
μήνα και την άραξε με τις γάτες. Α, δεν πάει. Κακεμένα. Κατάλαβα. Και τρως και τις τροφές από τις γάτες, λογικό. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ξέρω, πώς δεν κατάλαβα. Χάρηκα, γεια. Ναι. Έλα, πάρ' το γιατί δικά. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία κάνω. Γεια σας, παρακαλώ, φαγητό. Ναι. Τι θέλετε, να τον φάτε. Δύο γύρω κοτόπουλο θέλω απ' όλα. Ναι. Σπατά του πάνω, τι βάζετε, καμία σως, τίποτα. Ναι, ναι, με αγριοπάπαρα. Ναι. Αγριοπάπαρα. Τι αγριοπάπαρα. Σως αγριοπάπαρα. Τα βρίσκουμε στο δάσος. Τι αυτό ζε μάλλον, κάτι αγριοπάπαρα. Ναι, ξάδερφος είστε. Εστιάτουρας. Όχι, ο ξάδερφος είστε. Εστιάτουρας. Και αν ήμουν κάτι θα ήμουν ξαδερφή, επειδή έχει μέσα και το αδερφή. Ο κοκκίνου είναι από Οδυσσέα Μρούτσου 6. Να μου, συγκινήθηκα. Να μην βάλω αγριοπάπαρα, άρα. Τι θέλετε να βάλω. Από το ξάδερφο είστε, πήρα λάθος τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι πήρες, αγαπητέ, θες φαγητό ή όχι. Θα τον εφάς σήμερα, να τελειώνουμε. Να παραγγείλω θέλω. Θα παραγγείλεις, θα σου έρθουν τα αγριοπάπαρα σπίτι σου. Τι αγριοπάπαρα, ρε, με κοροϊδεί. Εγώ, γιατί, έχω λόγο. Τι από το ξάδερφο. Ναι, εξοχική ταβέρνα ο ξάδερφος. Τα τρία ξαδέρφια. Δεν είχαμε αδέρφια και έπρεπε κάπως να κάνουμε ταβέρνα. Με πετυχημένο όνομα, πρωτότυπο. Δώσε μου τη ξανθιά από το ταμείο. Δεν έχει ξέχνατο. Θες φαγητό, αγορίνα μου. Ναι, θες. Θα φας πατάτες με τα αγριοπάπαρα. Τι αγριοπάπαρα. Να βάλω και δύο μερίδες λουκάνικο με πράσο. Να τελειώνουμε. Εντάξει, έλα, πλάκα μου κάνετε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Α, δεν θα φας. Να μην φας. Αποστολή. Έλα μόνο μου. Είμαι το 75 D. Το σουτιέν. Πολέρο. Απολέρο, ναι. Οκ. Okay. Η δασκάλα, ναι. Ω, καλά κάνεις, καλά κάνεις. 75 D να θυμάμαι. Ναι, 75. Καλά, εγώ όλα τα ξεκουμπώνω με το ένα χέρι, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να μου πεις και εσύ το μέγεθος. 22 με μελαγχολία. Με μελαγχολία, δηλαδή άμα έχεις... Δεν θέλω να σοκάρω. Δεν φτάνεις. Δεν θέλω να σοκάρω. 22 στα κακά μου, φαντάσου. Εντάξει, καλώς είσαι. Καλώς. Δηλαδή βάζω και χέρι, φαντάσου. Περισσεύει. Τέλος πάντων. Oh my god. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Τι άλλα. Καλά, εσύ. Τώρα προχωρήσαμε λίγο, θες να μου στείλεις κανένα βίντεο, καμιά φωτό. Καμιά φωτό. Να σου στείλω εγώ μετά dick pic, τα γνωστά αυτά που γίνονται στο ίντερνετ. Είναι ανέτσι, στο ελληνοφρένιο από πάκι Gmail. Εκεί, εκεί στείλει να το δούμε όλοι. Θα στείλουμε, ναι, ναι. Έλα, γεια. Ναι. Real FM. Ναι, ναι. Έχω κερδίσει μία φωτογραφική μηχανή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να βγάλει ωραίες φωτογραφίες. Πάει. Την πήρε άλλος. Γεια στον κύριο Μπαλούρδο Τάσο. Ο ίδιος, παρακαλώ. Γεια σας, παρακαλώ. Περιμένω, ποιον περιμένω, ναι. Την Κατερίνα. Κατερίνα μου, ναι. Τουτ, τουτ. Παρακαλώ. Κατερίνα. Να το και το τραγουδάκι. Αυτό είναι τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Περιμένετε μισό λεπτάκι. Πάλι περιμένω. Ναι. Ο Τάσος είμαι. Κατερίνα, εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Για χαρά, είμαι ο Τάσος. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά, πες μου. Λοιπόν, έχει πρόβλημα λίγο το σκάνερ. Πάλι. Πάλι, ναι. Ρε Κατερίνα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα με το σκάνερ όλη την ώρα. Μια το τόνερ δεν δουλεύει. Μια το σκάνερ δεν σκανάρει. Τι θα κάνουμε άλλο. Εγώ τι να κάνω τώρα. Επειδή τσουγκουνεύεστε να με καλέσετε για να έρθω να πάρω το 50% της επίσκεψης. Να έρθω να το φτιάξω. Από το τηλέφωνο τι να κάνω. Τέλος πάντων, επειδή είσαι εσύ τώρα θα κάνω μια εξυπηρέτηση, Κατερίνα μου. Θες να κάνουμε ένα τεστ. Άντε, κάνω. Τι μου φωνάζεις. Συγγνώμη, βρε Κατερίνα μου, δεν φταίει εσύ. Δεν είναι η φωνή για σένα, τώρα το καταλαβαίνεις. Αλλά και εγώ είμαι έως εδώ, δηλαδή όχι παραπέρα, εδώ. Καλά. Α, αυτό το. Τέλος πάντων, να σου πω τι κάνεις τώρα. Είσαι στο σκάνερ κοντά. Ναι, ναι, ναι. Είναι συνδεδεμένο με το PC. Ναι, συνδεδεμένο είναι. Ωραία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο σκάνερ που ανοιχνεύει θυλές. Από εκεί μπορείς να καταλάβεις άμα δουλεύει. Όχι, δεν ξέρω καν που είναι αυτό που μου λες. Πάνω σου. Πού είναι? Πάνω σου είναι. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αρχικά με την αριστερή θυλή. Σκανάρεις την πρώτη και μου τη στέλνεις. Σεξιστικό, ξέρω, αλλά έτσι γίνει τη δουλειά. Και μετά προχωράμε στη δεξιά θυλή. Αν έχεις και τρίτη και τρίτη. Πω, δεν καταλαβαίνω τίποτα έτσι. Είναι απλό. Περίμενε, γιατί μόλις δεν μου το ανοίγει καν. Το καπάκι ή το σουτιέν. Η κόπιτσα έχει κολλήσει. Πρόβλημα, δεν υπάρχει ένας άντρας, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Ρε Αποστόλη, δεν υπάρχει αυτό. Ρε Αποστόλη, ένα σουτιέν δεν μπορείς να ξεκουμπώσεις. Εμείς το κάνουμε με το ένα χέρι και εσύ παλεύεις. Να βάζεις αυτά που είναι μπουστάκια που βγαίνουν εύκολα. Τα μπουστάκια τα ξεκουμπώνουν και τα πουστάκια. Μ' ακούσε, Κατερίνα. Άμα ξεκολλήσει η κόπιτσα είναι απλό. Βγάλε τη μία τυράντα, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και βάζεις την αριστερή θηλή και πατάς το κουμπί που λέει scan. Ασπρόμαυρο, δεν με νοιάζει, καταλαβαίνω εγώ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα όμως. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, έτσι. Λοιπόν, θα σε κλείσω. Γιατί ρε Κατερίνα, μισό λεπτό, πώς θα κάνουμε τη δουλειά να πούμε. Έμε εξυπηρετώ, έμε με κλείνεις. Πού να Αποστόλης, βάλε τη θηλή του Αποστόλη. Αποστόλη! Ποια μούτρα, μωρή. Το κλείνω, Αποστόλη. Μην κάνεις καμιά μαλακία και κλειστό στη μούρη. Κατερίνα, ναι. Βάλε τη θηλή του Αποστόλη. Τρίχα, τι να κάνουμε τώρα. Ρε, δεν καταλαβαίνω τίποτα σου λένε. Αγάπη μου, σου λέω το σκάνερ λειτουργεί με θηλή. Θηλή δεν ξέρεις τι είναι, προφά. Η ρόγα. Τι πια? Η ρόγα. Και θέλω ένα σκανάρισμα φωτογραφία στη ρόγα με το ρογοβίζι. Το γύρω-γύρω, το γυροβίζον που λέμε. Αυτό που απλώνει, σαν να έχει ξεβράσει, ας πούμε, η θάλασσα γύρω-γύρω μαζούτ. Σαν να έχει απλώσει η ρόγα που λέμε. Κατάλαβε. Αυτό και έτσι καταλαβαίνουμε αν λειτουργεί. Έχει κάποιε ευαίσθητε ίνε αυτό το σημείο και καταλαβαίνει το χρωματισμό. Η ήριδα που λέμε. Αποστολή, έλα λίγο ρε Αποστόλη να μου βγάλει το βυζί το δικό σου τουλάχιστον να κάνουμε τη δουλειά. Τον είπε τον κωδικό. Δεν μου τον είπε τον κωδικό. Αποστόλη, βάλε την
αριστερή θηλή σου πάνω στο σκάνερ και στείλε μου. Για να μην λένε ότι είμαι σεξιστής, έτσι, το ίδιο και με άντρες. Okay, εντάξει. Και στείλε μου τη μία θηλή, αν μπορείς να το ξυρίσεις θα είναι καλύτερο. Το όπως θα είναι το ξυρισμένο το βυζί το ένα, ξύρισε και το άλλο, δεν με νοιάζει. Έλα, γεια, γεια. Δεν θέλει η Κατερίνα. Έλα, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Και τι έγινε. Άκου να σου πω, έφτασα στις 80. Χαίστηκα, έλα, έλα, δεν σε ακούω, βαριέμαι, όχι. Ακούς τι σου λέω. Τι να μου πεις, αυτά που λες συνέχεια μου λες. Έφτασα, έχω φτάσει. Θέλω να μου πεις free Ριάννα. Τι λείψεις, ξέρεις γιατί με την έλαβαν. Γιατί δεν σε έβαλαν μέσα, δεν ξέρω. Πήγα και φώναξε εναντίον της αλλαγής του φίλου. Γιατί μπορεί να μην αλλάζουν οι φίλοι. Μέχρι από εκεί και ομοφιλόφιλε, ρε, δεν τρέπεσαι, λέω εγώ, δεν τρέπεσαι. Εγώ δεν το παίρνω για βρίσκια αυτό, αλλά εσύ τι πρόβλημα έχεις με αυτό. Και με σου λέω να μιλήσω. Μωρή, με την αλλαγή φίλου μπορεί να βρίσκει καμιά χαρά στα σκέλια σου, αλλιώς δεν πρόκειται. Πετευτού σου, δεν σε επιτρέπω να με προσβάλλει, αλήτη. Δεν σε προσβάλλω, παιδί μου, ευχή σου δίνω. Ευχή, ευχή σου δίνω. Α, είσαι ένα καλύτης, ρε. Ένα καλύτης, ρε. Πρέπει να πλύνεις, ρε, για να λες το όνομά μου, ρε. Ένα παλιόπαιδο για έναν αλήτη. Πού υπερασπίζεσαι τους αναρχικούς της Ριάννα και τους αναρχικούς και τα παλιοκουμούνια. Γιατί εσύ δεν είσαι υπέρ της Ριάννας. Έρχεται το τέλος. Σε προειδοποιώ. Έρχεται το τέλος. Σας έχω πόλεμο. Πότε. Και όσας παλιοκουμούνια. Ψέματα ήτανε, ό,τι κι αν έλεγα. Ψέματα ήτανε, δεν σ' αγαπούσα. Φωνάζω όχι στην αλλαγή φίλου. Για ένα παλιό παιδό, κρεμαλή της ζωής. Για ένα παλιό παιδό, έναν αλήτη. Σου τραγουδά, μωρή, τραγουδάκια και εσύ δεν αποφασίζεις να αλλάξεις φίλο. Θα σου στείλω, μωρή, τον εξωγήινο να σε φιστικώσει. Να σε φιστικώσει ο εξωγήινος, μωρή. Ναι. Ρε παλιοκουμούνι, με ποιο δικαίωμα με προσβάλλει σε μένα, τι σχέση έχω εγώ με την αλλαγή φίλου, με σένα τον ανώμαλο. Σκέψου το, σκέψου το. Σκέψου το, δεν είναι κακή ιδέα. Φιλόφιλο δε. Βάλε τσουτσούνι. Βάλε τσουτσούνι, δεν είναι κακό. Βάλε το που νομίζεις, αλλά βάλε, βάλε τσουτσούνι. Διαβόλου. Αυτό θα σε σώσει. Έχει τρελική. Βάλε δύο τσουτσούνια σαν τα κέρατα του σατανά. Σιξ, σιξ, σιξ. Έξι, 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 τσουτσούνια παντού. Τσουτσούνια. Να φωνάξεις και να το λες, λοιπόν. Η χαρά του Πέους, πες το. Ναι. Ελένη Λουκά. Ουστ. Παρακαλώ. Είσαι η Ελένη Λουκά. Είσαι. Εγώ είμαι η Ελένη Λουκά. Άσε το διάλογο από το χάμω, μόλι που είμαι εγώ η Ελένη Λουκά. Ουστ. Ρε φίλε, δεν γαμάς που δεν γαμάς. Δεν γαμιέσαι να γαμίσουμε κι εμείς λίγο. Ναι, με, μέσα. Είσαι μάχημος. Μη δω να λιγάει τίποτα. Μη δω να λιγάει και μη δω χάπια. Θέλω να αντέχεις. Θέλω αντοχή. Δεν θέλω μαλακίες. Βαρβάτος, βαρβάτος. Μπράβο. Μια και είσαι βαρβάτος. Στροφή παίρνει. Μόνο ολόκληρη, 180 μοίρες. Παίρνει στροφή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, βάλ το στην καρέκλα, κάτσε πάνω κι άντε και γάμισου. Ναι. Βλάκα ηλίθι, ένας βλάκας και μισός είσαι βρε. Αϊκιού ραδικιού. Είσαι ένας ηλίθιος βλάκας. Το μυαλό σου δεν κόβει καθόλου βρε. Αϊκιού ραδικιού παλιοκουμούνι. Έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ σατανάδες. Ελένη μου, τι κάνεις. Το τέλος σας ρε βλάκα ηλίθιε. Ελένη μου, τι κάνεις. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να σε καλέσω στην εκπομπή. Ένας πανάσχημος αϊκιού ραδικιού. Ελένη μου. Ένας πανάσχημος πανίβλακα. Ελένη μου. Πανάσχημος. Ελένη μου, μην αφήνεις το σατανά να μπαίνει μέσα σου. Και σε ξέρουνε. Ελένη μου, μην αφήνεις το σατανά να κάνει το ξαράχνιασμα. Στη Μενεγάκη. Ελένη. Ελένη. Ειρήνη. Ελένη. Γεωργία, Γιώτα, ναι. Ελένη, μην αφήνεις το διάολο να μπαίνει μέσα σου. Τι συστημικός αφού είσαι στο σύστημα, στο σατανά, πας και γλύφεις. Ελένη. Πας και γλύφεις. Ελένη. Με τη Μενεγάκη, πορνεία μοιχεία, ρε. Ελένη. Φτούσου, ρε, γλύφτη. Ελένη, ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή. Ελένη, ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή. Θέλω να σε καλέσω στην εκπομπή. Συγγνώμη, αυτό θα το πιστέψω τώρα. Θέλω να έρθει στην εκπομπή μια ώρα στο ραδιόφωνο. Θα βγάλουμε καλεσμένους από τώρα. Ξεκινάμε μια νέα ενότητα. Θέλω να έρθει στην εκπομπή. Θέλω να το πιστέψω ή με κοροϊδεύω. Δεν σε κοροϊδεύω. Τώρα λες αλήθεια. Γιατί δεν τα λέμε από το τηλέφωνο τόσο καιρό. Τόσο καιρό τηλέφωνο. Να τα πούμε. Και ένα χρόνο δεν με αφήνει να μιλήσω, βλάκα πανίβλακα. Μα με μην με βρίζει, εγώ σε καλώ. Και θα με καλέσει ζωντανά στο ραδιόφωνο. Θέλω να σε καλέσω ζωντανά στην εκπομπή, Ελένη, ναι. Συγγνώμη, εσύ θες να το πιστέψω τώρα αυτό. Τι να σου πω, με το πιστεύεις δεν θα μπορούμε να συναντηθούμε κιόλας. Εγώ θέλω να το πιστέψεις και να έρθεις στην εκπομπή, καλεσμένη, νυφάλη έτσι όπως είσαι, να συζητήσουμε μια φορά από κοντά, όχι από το τηλέφωνο συνεχώς. Ναι, αλλά εσύ
κάθε Πέμπτη έχει μαζί με αυτόν τον άλλο. Δεν σε βολεύει Πέμπτη. Τι εννοείς, να έρθω Πέμπτη, δηλαδή που είστε και οι δύο μαζί. Δεν θες και οι δύο μαζί, θες μόνος μου. Όχι, βρε, αυτό τι λέω. Με κοροϊδεύεις τώρα, πρόσεξε, αλλή μόνο σου. Ελένη μου, δεν σε κοροϊδεύω τώρα μεταξύ μας, είναι δυνατόν. Όχι, Πέμπτες μας βολεύει εμάς. Άμα δεν μπορείς Πέμπτη να το δω. Όχι, Πέμπτη, αλλά δεν μπορώ να έρθω, ξέρεις που είναι μακριά εκεί πέρα τώρα. Μη με κοροϊδεύεις, αλλή μόνο σου, κακομοίρη μου. Γιατί από πού έρχεσαι, πόσο μακριά είσαι. Είμαστε μακριά, τι να σου πω. Πες μου, πού άμα είναι να στείλω ταξί, ποια περιοχή. Παιδί μου, συγγνώμη, θα μου στείλεις εμένα προσωπικά τώρα ταξί εδώ πέρα. Δεν το πληρώνω εγώ, θα το πληρώσει το ραδιόφωνο. Δεν με αφήνει να μιλήσω από το Σεπτέμβριο του 2016 με το που ξεκινήσατε τη νέα χρονιά σας. Μα και με παίρνει και με βρίζει για αυτό το λόγο. Γιατί με βρίζει έτσι. Μα γιατί σου λέω την αλήθεια. Βλέποντα την τηλεόραση την Ελληνοφρένεια, ναι, ήθελα να δω πως είσαι από κοντά. Α. Και τι δεν σ' άδεινα να βλέπα πως είσαι. Οπα. Αλλά μου είπαν ότι είσαι ένας πανάσχημος κοντός. Και πού είναι το κακό. Σε έχουν δει από κοντά το καταλαβές. Αυτό είναι ρατσισμός που λες. Όλοι όμορφοι θα είμαστε. Δηλαδή μπορεί να είμαστε και κάποιοι άσχημοι. Πού είναι το κακό. Ό,τι και να σε. Περίμενε, Ελένη. Φοβάσαι να δείξεις το πρόσωπο σου. Ελένη, ο Θεός, όλοι είμαστε. Δεν ξέρω, μπαλούρδι, όλοι είμαστε πλάσματα του Θεού. Κάποιοι μπορεί να είμαστε και άσχημοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω σχέση με τι είναι. Δεν με πειράζει αν είναι κάποιος άσχημος. Μα το λες σε κακό. Δείχνεις το πρόσωπό σου. Μα άμα είμαι άσχημος, τι να δείξω. Έχεις δίκιο σε αυτό, βέβαια. Τάδες. Τώρα αλήθεια, με καλείς ή με κοροϊδεύεις τώρα. Γιατί με έβριζες, αλήθεια. Τι εννοείς γιατί σε έβριζες. Τώρα με βρίζεις. Γιατί είναι αλήθεια αυτή. Ότι τι. Έτσι μου βγάζεις. Το μυαλό σου είναι, παιδί μου, λυψό, πώς να σου το πω. Ξέρεις σημαίνει αϊκιούρα δικιού, το ξέρεις. Πάντως με το που σου είπα ότι είσαι καλεσμένο, ηρέμησες όλα, περάσανε. Δημοσιότητα και περνάνε όλα. Δεν είναι θέμα δημοσιότητα. Τι είναι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με κλείνεις εμένα. Γιατί. Παλιοκουμούνι, φασίστα. Α, πάλι βρίζεις. Να σου δεν πω. Όχι, δεν βρίζω κανένα, μιλάω κανονικά και εσύ με κοροϊδεύεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν σε κοροϊδέψα, αλλά τώρα που με βρίζει το ξανασκέφτομαι. Λέω, δεν θα βγάλω μάκρυ, θα με βρίζει αυτή. Δεν σε βρίζω. Αν έρθω, θα μιλήσουμε πολύ ήρεμα. Ναι, δεν σε εμπιστεύομαι τώρα. Συγγνώμη, τόση ώρα δεν μου είπες ότι θα με καλέσει στο ραδιόφωνο. Το είπα, αλλά τώρα αρχίζει πάλι να μου τα αλλάζει. Άστο τότε, δεν θέλω, άστο. Δηλαδή με κοροϊδεύεις τώρα. Δεν σε κοροϊδεύω, αλλά με ξαναβρίζει. Έριξες, πώς το λένε, άδεια για να πιάσει γεμάτα. Έπιασα. Λοιπόν. Συγγνώμη, τι έπιασες, μωρέ, τι έπιασες για να με κοροϊδεύεις. Δηλαδή για να μην σε ξαναπιστέψω ότι μου λες. Εγώ κρατάω ότι και τι δεν θα έδινες για να δεις το πρόσωπό μου. Αυτό κρατάω. Ναι. Ο κύριος Αποστόλης. Ο ίδιος. Παίρνω για τον ενισχυτή το δικάνατο. Ναι, με τα δύο κανάλια. Ναι, τώρα είναι να πάρουν άδεια. Έχει βγει το ΕΣΟΥΡΟΥ, το έχει δηλώσει. Θα δώσουμε το φάκελο, ναι. Έχει πάνω μπάσ κοντρόλ ενισχυτής. Έχει μπάσ κοντρόλ. Παίζετε μπάσο. Ναι, γιατί για κούτα το θέλω. Για κούτα. Ναι. Κασέτα εννοείται. Τι κούτα. Κούτα, subwoofer. Α, για subwoofer, ναι, κατάλαβα. Πόσα βατ είναι. 90. Α, δεν μου φτάνει. Πόσο θες, 180. Σκέψω ότι είμαι με δύο γύρω στα 200 RMS. Εσύ είσαι μπασίστας είπες, βασικά προσπαθώ, βγάζω καθαρό ήχο. Δηλαδή όταν λέμε. Ισορροπημένο τα Max. Για τα Max το θες. Ναι. Α, δεν παίζεις μπάσο. Όχι. Πάλι καλά, γιατί λένε πολλά για τους μπασίστες. Τι λένε. Το γνωστό, μπάση γουρούνια δολοφόνη, από εκεί βγήκε. Δεν είναι πράγματα αυτά, καλό είναι να μην γίνονται, αλλά λένε. Μιλάει ο κόσμος. Τέλος πάντων, εσύ είσαι κάγκουρας από καιρό ή τώρα έγινες.